Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο, καλώς τη δόξα της ηλικίας μου, και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις και πως το πεις, Περιστέρα μου, τσεπτεβόνα μου, κουκουνάρα μου, το της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου καμάτου. Μικρό του μύρου καμάτου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Μα πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ακούτε Μετρόπολης και πολύ καλά κάνατε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της κακομοίρας με τον κύριο Θανάση Πολίτη. Θανάση μου, τι κάνεις, καλά? Μια χαρά εδώ πέρα. Λοιπόν, ο κύριος Βαρούχας είναι πίσω. Ποιος είναι πίσω, Καζαμπάκας? Καζαμπάκας production, η κυρία Παναγιώτα Χαλκιά στην γραμματιακή υποστήριξη. Μια ιδέα κάθε μέρα. Βρες πριν από την εκπομπή ποιοι είναι και πες. Εδώ ποιος είναι από πίσω, ποιος είναι μπροστά, ποιος είναι δεξιά, ποιος είναι πίσω. Εγώ βρήκα ποιος είναι στο βαν. Μόλις δίμωσε. Έλα το χιούμορ σου, έλα. Δεν σ' άρεσε. Δεν είδα τίποτα. Δεν σ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Εγώ άμα μπω στο βαρ, ή ξύλο θα φάω ή ήρωας θα γίνει. Σ' άρεσε ή όχι? Θα καλό. Έλα, ας τα σάλια με σάλια. Αφήνεις το μέλι εκεί. Έλα, βρε το μέλι. Ενάθε εμάς. Λοιπόν, Κωστή Τραπτόπουλος, Γρηγόρη Κόκκινος, στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψουν οριστικά τα αυτοκίνητό σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Γρήγορα, αξιόπιστα, σας δίνουν την καλύτερη τιμή της αγοράς οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54340.
Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, φίλοι οι οποίοι μας ακούτε ιδιαίτερα από το εξωτερικό. Τι κάνεις, Κωνσταντίνε, γιατί γελάς? Τώρα το είδα. Τα ανέβασα για σένα, τα ανέβασα, ρε φίλε. Καλό δεν είναι? Καλό είναι. Κάνεις like με τη μάπα μας, καλά κάνεις. Παίρνεις και λεφτά από πίσω. Τα άμαθα εγώ. Παίρνεις προμήθειες. Πού το ξέρεις? Άμα δεν παίρνεις, φλάξεις. Παρακάτω, λέγε. Τρομερά πράγματα. Λέγε, πάρ' το γρήγορα το. Πάρτε, θέλατε. Πάρτε το. Φάτε το. Λοιπόν, εγώ θέλω όλοι αυτοί οι προηγουμένοι, οι οποίοι. Γιατί πρέπει να κάνουμε την εκπομπή που κάνουν οι άλλοι προηγουμένως? Γιατί πρέπει να αναλωθούμε δηλαδή στα ίδια πράγματα? Ο κόσμος πιστεύει ότι έχει την ξεκούραση να ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ γρίνια? Δηλαδή. Κοίταξε, όταν ένα θέμα είναι πιασάρικο. Τι πιασάρικο? Τι μπορεί έγινε? Και πέντε μέρες να πει. Τι πέσει. Έγινε δηλαδή? Τι έγινε? Τι έγινε? Εγώ ξέρω την αλήθεια για το τι έγινε στο Καραϊσκάκι. Ρε κόκκινε, πάμε στα θέματα. Ρε. Πάμε γρήγορα μια φορά στη ζωή μας. Στο Καραϊσκάκι τι έγινε? Τι έγινε στο Καραϊσκάκι? Ναι. Θα σου πω τι έγινε. Ήταν ένα χάλι μαύρο Ολυμπιακός, δράμα. Ναι. Ενώ με την ξένη την ομάδα βρήκε χώρους και έκανε την αντεπίθεση φοβερά. Προφανώς και δύο παιχνίδια συνεχόμενα βιολογικά, ακόμα και με τρεις-τέσσερις αλλαγές, δεν μπορούσε να τα βγάλει. Σωστά. Προφανώς και η Τρίπολη δεν κάθισε να χάσει. Δεν είναι τόσο φίλη της όσο ήταν παλιά. Λοιπόν, δυσκολεύτηκε και χρειάστηκε τη βοήθεια του βάρη του διαιτητή για να περάσει αλόβητη με νίκη στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, σε μια άλλη χώρα σοβαρή, χωρίς να είναι η Βαλκάνια και να περιλαμβάνονται Έλληνες μέσα, δημιουργούνται καταστάσεις που λένε, μα το. Κοίταξε, αυτό είναι πολύ καλό που έγινε. Αυτό είναι θαυμάσιο που έγινε. Ποιο? Αυτό. Ποιο? Ότι επενεύει ο ανθρώπινος παράγοντας και μέτρησε περισσότερο ο ανθρώπινος παράγοντας. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Εγώ το βλέπω από άλλο πρίσμα. Εσείς όλοι τα βόδια να πούμε το βλέπετε από το. Εγώ το βλέπω από το άλλο πρίσμα. Το πρίσμα το δικό μου λοιπόν. Εσύ σαν βόδι που είσαι, άκου εμένα πώς θα το πω να πούμε και εσύ πες ότι κάνω λάθος. Βρίσκε με μετά. Πάω στην τράπεζα, πάω στην εφορία, πάω στη ΔΕΗ, πάω στον ΟΤΕ, πάω οπουδήποτε και έχω να κάνω με ένα μηχάνημα. Πάω στα σεξ shop απέναντι, βλέπω μια κούκλα. Πάω δίπλα από την κούκλα, βλέπω έναν με ένα ψεύτικο πουλί. Πάω πιο πάνω σε ένα, πώς τα λένε αυτά τα μαγαζιά που είναι τα ίντερνετ και τα λοιπά. Βλέπω έναν 25 χρονών να κάνει έρωτα στο μηχάνημα με μια που είναι 32 χρονών στην Αμερική. Πάω στην τράπεζα να πληρώσω να πούμε, τη δόση μου, ξέρω εγώ τι χρωστάω, τι κάνω, τι ράνω. Σας παρακαλώ, ελάτε στο μηχάνημα. Ναι, έχει αποστηρωθεί να πούμε η κοινωνία. Πάνε να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο με το. Τώρα. Σταμάτα, ρε, πάνε. Το καταφέρανε σε έναν βαθμό. Έρχεται λοιπόν ο Ολυμπιακός μαζί με το ΒΑΡ και λέει: όχι, το μηχάνημα δεν έχει καμία αξία. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος τελικά θα πάρει την τελική απόφαση. Και αυτό είναι νίκη του ανθρώπου απέναντι στο ρομπότ. Να τι λοιπόν το καλό το ανθρωπιστικό. Τώρα, από εκεί και πέρα. Αυτό το λέω σοβαρά, δεν το λέω έτσι για ένα χιουμοριστικό. Εγώ και θα πω μόνο χιουμοριστικά. Δεν αξίζει να μιλάμε σοβαρά για. Όχι, γιατί. Για τα υπόλοιπα που είπε. Δηλαδή, πα, α πούμε, στην τράπεζα. Τι προτιμάς να υπόλοιπα. Μια ωραία κοπέλα με πράσινα μάτια. Εγώ, αν ήμουν, ας πούμε, ιδιοκτήτης τραπεζίτης. Ναι. Θα έλεγα όλες οι ταμείες με πράσινα μάτια. Ωραία πρόσωπα, από τη μέση δηλαδή και κάτω. Γαλάζια, δηλαδή, αν ήταν γαλάζια μάτια. Εκτός αν έχει αισθησιακή ομορφιά, σαν την, ξέρω εγώ, την παλιά τη φιλινάδα του Τάσου του Μητρόπου, την Έλενα Ναθαναήλ, που ήταν, ας πούμε, μελαχρινή, αλλά κούκλα. Έτσι, άμα ήταν κούκλα, ναι. Αλλά θα προτιμούσα να πούμε δηλαδή, ξανθιά. Η κοπέλα, πώς λέγεται? Που έχει γαλανά μάτια. Εγώ, ωραία κοπέλα. Γαλανά μάτια, λευκή, ωραία μάτια. Πού να ξέρω εγώ πώς λέγεται, πού να την ξέρω να πούμε. Στο Skype που είναι. Κορόιδο είναι αυτός που την έβαλε εκεί με γαλανά μάτια. Γιατί δεν έβαλε καμία από το Κιλκής με γουρουνίσια μάτια να πούμε και καμιά μητάρα σαν του Λουτσέσκου. Η σκορδά από το Κιλκής. Η σκορδά από το Κιλκής, η μάνα της είναι βλάχα, είναι απαλού. Δεν τα ξέρεις καλά. Εσύ δεν τα ξέρεις καλά. Άφια παιδό ρε. Δεν ξέρεις, εσύ δεν ξέρεις. Η μάνα είναι απαλού η καταγωγή. Άσε που παντρεύτηκε στο Κιλκής η μάνα. Η μάνα είναι ωραία γυναίκα. Λάθος κάνεις. Άντε πάει λάθος κάνεις. Πάντα υπάρχει εξαίρεση ένα κανόνα. Πώς εξαίρεση κανόνα. Του Κουλιανού η γυναίκα, η Τζέννη, κουμπάρα μου. Ωραία γυναίκα δεν είναι. Μια χαρά. Ο παπάς της Πόντιος είναι. Άμα παίρνει από τον παπά της, θα ήταν ωραία, πήρε από τη μάνα. Η μάνα είναι ωραία, πήρε από τη μάνα. Το παιδί που θα πάρει από τον ωραιότερο, θα πάρει από το χειρότερο, πάει η εξέλιξη προς τα πάνω. Προς τα κάτω θα πάει δηλαδή. Λέγε ρε, παρακάτω, λέγε, τι θες. Τι η κόρη σου που είναι ωραία από σένα πήρε. Η κόρη μου, δεν ξέρω αν πήρε από μένα, η κόρη μου πήρε το χαρακτήρα το δικό μου. Α, για κορίτσι δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Όμορφη γυναίκα είναι. Φράσε την όμορφη γυναίκα. Από σένα. Από σένα πήρε. Ο Κράσης Πόντιος. Από σένα πήρε, λέγε. Δεν ξέρω από ποιο πήρε. Πάντως στο δρόμο, άμα τη δεις,
την περνάς για κόρη μου. Εννοείται, ρε φίλε. Για όνομα του τώρα, το μυαλό σου που πήγε. Πάει προς το καλύτερο, ρε το παιδί. Εξελίσσεται. Εσύ τώρα που θα κάνεις παιδί, όταν θα κάνεις, αν θα κάνεις ποτέ, ξέρω εγώ πότε θα κάνεις, θα βγει, τι θα βγει. Μπούφο σαν και σένα θα βγει. Θα βγει πιο έξυπνος. Τι θα βγει. Βόδι θα βγει. Άμα βόδι βγάλει βόδι, δεν πάει η επιστήμη. Καλή, καλή κουβέντα. Πώς έγινε, θα πάθω τίποτα, κάτσε να κάνω το σταυρό. Θα βγει το παιδί πιο καλό. Πιο έξυπνο. Μπορεί να πάρει από τη μάνα πιο έξυπνο. Με θεωρείς έξυπνο, δηλαδή. Σε θεωρώ. Πιο έξυπνο. Πιο έξυπνο. Το παιδί να πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το βάρτο, κοίταξε. Κάτι να γελάσουμε. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι ανεβάσατε τις τρολιές σχετικά με το τι, τα πλάνα και τα σοβαρά, τι ήταν αυτό που έλεγε, κάτι κοντοσούβλια, κάτι αυτά, ο διαιτητής που δεν έδωσε το πέναλτι, το ωραιότερο ήταν μια φωτογραφία του Μαρινάκη στην τηλεόραση. Την οποία όμως έπρεπε να την κάνουν να μιλάει και, τα χείλη του και να τον έλεγε χαμογελώντας, άμα θέλεις. Ολυμπιακός. Άμα θέλεις, δώσ' το. Ξεφτύλισε. Ναι, ναι. Ωραία. Το ωραιότερο από όλα ήταν αυτό. Ξεφτύλισε τα μηχανήματα. Ολυμπιακός. Ξεφτύλισε τα μηχανήματα. Έδειξε. Αποδεικνύεται, ναι, ότι όχι βάρ να βάλετε. Ναι. Ό,τι και να βάλετε. Ναι. Λοιπόν, τι έδειξε το βάρ. Ότι θέλει να το πάρει. Το έδειξε από μακριά. Όχι, το έδειξε θολό. Ναι. Το έδειξε από μακριά. Ο διαιτητής δεν φταίει. Πήγε εκεί ο άνθρωπος από την Κομωτινή. Εκεί η έψη Κομωτινής είναι με το Μαρινάκι, τα ξέρουμε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο διαιτητής βγήκε όπως έβγαιναν εδώ οι γκαγκάτσιδες οι δικοί μας και σφυρίζανε ΠΑΟΚ να βγει τέταρτος και Παντελονάτα, ρε. Αν ήμασταν εγώ ή εσύ θα σφυρίζαν πέναλτι. Ποιο. Τι ασφυρίζαμε? Με όλους τους Ούγκανους από εκεί. Άσε Ούγκανους. Εδώ έρθουν στο Μετρόπολης χιλιάδες Ούγκανοι. Mm. Φύγαμε από τα παράθυρα, φύγαμε από πάνω, ξαναείπαμε. Δεν μετανοήσαμε, ξανά πάλι τα είδαμε. Okay. Μηνύσεις μας κάνανε. Όχι, okay, εσύ και εγώ αν ήμουν ο διαιτητής. Θα σφυρίζαμε πέναλτι. Ανάλογα. Εγώ είμαι διαιτητής. Mm. Ένα λεπτό θα πάρουμε ένα. Για να γίνω διαιτητής πρέπει να φιλήσω αλφα εθνική κατουρημένη ποδιά. Ένα λεπτό. Mm. Χωρίς μέσον δεν πάω. Ο καλύτερος διαιτητής του κόσμου. Εάν εμένα με έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός και παίξω και έχω υποχρέωση, φυσικά να πούμε θα παίξω με την, για να ξεϋποχρεωθώ. Αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ο διαιτητής είναι αθώος. Γιατί είναι αθώος ο διαιτητής? Γιατί στο ΒΑΡ του δείχνουν τη φάση από 150 μέτρα μακριά και θολή. Άρα αυτός που είναι στο ΒΑΡ. Αυτός είναι ο ύποπτος. Αυτός είναι ο ένοχος. Αυτός είναι ο ύποπτος. Δεν είναι ο διαιτητής. Αν ο διαιτητής του τη δείξει τη φάση όπως την είδαμε εμείς. Γιατί συγγνώμη, πώς λέγεται, Νόβα λέγεται. Η Νόβα δείχνει στην αρχή τη φάση από κοντά. Την είδε. Καταρχήν ο διαιτητής είναι δίπλα, δεν χρειάζεται. Περίμενε. Ο διαιτητής μπορεί να κοιτάει φοβάτε. Την μπάλα. Ο διαιτητής φοβάτε. Την μπάλα βλέπει ο διαιτητής. Μπορεί να μην το δει. Ο διαιτητής μπορεί να βλέπει την μπάλα. Ρε, μπορεί να μην το δει. Μέτρα μπορεί πλάτη να έχει, ρε. Δικαιολογείται ο διαιτητής. Δείχνει, άμα δει το πλάτη. Ρε, δικαιολογείται ο διαιτητής. Okay. Δικαιολογείται ο διαιτητής. Θα του φύγει η φάση του διαιτητή. Άμα ήταν και ο επόπτης, θα μετρούσε τον κόλ του Ολυμπιακού που ήταν offside μισό μέτρο. Γιατί να τα ακυρώσει άμα ήταν εστημένος. Μετράει τον κόλ, όχι, offside. Πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι το VAR. Το VAR λοιπόν δικαιώνεται ο διαιτητή, μάλλον δεν δικαιώνεται ο διαιτητή, του δίνει άλοθη του διαιτητή. Και λέει, ας πούμε, ενώ μας δείχνει Νόβα την πρώτη φορά από κοντά τη φάση, ναι, την εξαφανίζουν αυτή τη φάση και στην Νόβα ξανά αυτή τη φάση δεν τη δείξαν ποτέ. Δηλαδή, ο μάγος. Η Νόβα είχε κατουρηθεί επάνω της, φοβήθηκε. Γιατί ενώ το δείχνει ο σκηνοθέτης, σου λέει εγώ την τεχνική την έχω. Μετά βλέπουμε ότι δεν το ξαναδείχνει το έργο. Έχω και άλλη τεχνική. Και το δείχνει από μακριά, το δείχνει θολό, το δείχνει με ομίχλη κτλ. Θυμάσαι που σε έπριζα πέρσι όλο το χρόνο. Ψάχνω να βρω. Θυμάσαι που σε έπριζα πέρσι και σε έλεγα. Έγινε αυτό το σκάνδαλο εκεί. Ναι. Με το ΒΑΡ. Έγινε αυτό το σκάνδαλο εκεί. Έγινε κάθε φορά και έλεγα. Όταν θα έρθει στην Ελλάδα θα γελάσει και ο κάθε πικραμένο. Ναι. Εδώ γίνονται σκάνδαλα έξω, δεν γίνουν εδώ, ναι, που γινόταν ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν χαμπαριάζουν. Λοιπόν, τι έχω να πω για το ΒΑΡ. Με δύο κουβέντες. Λοιπόν, υπήρξαν αυτοί οι οποίοι το χρησιμοποίησαν άριστα, βλέπε Λαμία κατευθείαν, παπ. Εσφαλμένα, βλέπε Άρης, δεν μπορεί να μην... Πες για τις νταλίκες εκεί που μας έχουν πρίξει εδώ. Πες πέρα. Τόση. Λοιπόν, στον κόμβο ο Ζόπολης έχουν τρακάρει τρεις νταλίκες και χρειάζεται προσοχή, οι οδηγοί να κατεβάζουν ταχύτητα. Λοιπόν. Κανονικά οι οδηγοί δεν πρέπει καν να ανεβάζουν εκεί ταχύτητα. Αλλά το λέμε για ένα λόγο παραπάνω. Τρακάραν τρεις νταλικέριδες, ήταν γεροί άνθρωποι, μείνανε μόνο υλικές ζημιές. Εντάξει. Τα σίδερα να πηγαίνει όλοι, ναι, η αναποδιά. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό στο βαν να μην είδε το πέναλτι που γίνει στον Ιντέγε. Απαράδεκτος. Ωραίος ο διαιτητής για το πέναλτι που δίνει στον Ατρόμητο. Αφού έγινε πέναλτι στον αυτό, γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν στον Άρη? Γιατί δεν δίνει τη μαρτυρική ο Ιντέγε? Δεν πήρε ο Ιντέγε χαμπάρι, τον σπρώξανε. Φαντάζομαι. Μα γίνεται πέναλτι. Στάσου, από πού γίνεται πέναλτι? Το τραβάει από πάνω πέναλτι. Γιατί δεν το φωνάζει, με έγινε πέναλτι ο Ιντέγε?
Και διαμαρτύρεται. Δηλαδή, εγώ τώρα τι κάνω, τον εκπρόσωπο του Άρη. Κάτσε, από πού τον τραβάει. Τον τραβάει από πάνω, ναι, από τον νόμο και ναι, το κατεβάζει. Γιατί δεν διαμαρτύρεται κανένα. Γιατί προφανώς όπως οι διαιτητές μπορούν να το πάρουν χαμπάρι. Δηλαδή, 11 παίκτες τώρα το πήρα χαμπάρι και 20.000 μπορούν να το πήρε χαμπάρι. Και είναι πέναλτι μετά. Είναι πέναλτι. Αν τραβά πιο κάτω. Λοιπόν, α, τραβά πιο κάτω. Άριστος ο διαιτητής. Ναι. Στο ατρόμητο Λάρισα που το βλέπει και με τη μία πάει. Άριστος και ο διαιτητής. Πάλι γκολ έβαλε ο Βέλιος. Στο Πανιόνιος Βόλος που το γκολ πάει στο. Αυτή είναι η χρήση του ΒΑΡ. Το βλέπει σε δευτερόλεπτα, λέει δεν υπάρχει offside goal. Πάμε κατευθείαν. Πάμε παρακάτω. Τελειώνουμε. Πάμε στα μάτια, παίξα και την μπάλα. Στο Καραϊσκάκι. Ναι. Και στο Βικελίδης οι διαιτητές του Βάν ήταν. Τι κάνανε οι διαιτητές εκεί, τον αδικήσαν τον Άρη διαιτητές. Αδικία. Από πού είναι αδικία. Έπρεπε να δώσει πέναλτι. Γιατί να δώσει πέναλτι. Μα είναι πέναλτι. Διαμαρτυρήθηκε ο παίκτης του Άρη. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να διαμαρτυρηθεί. Για πρέπει να με τραβήξει άλλο και δεν δώσει το πέναλτι. Θα πάω, τον πόρε, φίλε, με τραβάει. Δίπλα άλλο θα πει. Υπάρχουν πράγματα όπω λε εσύ ότι μπορεί να το ξέφυγε. Δεν τον τράβηξε, ρε, τον ακούμπησε. Το τράβηξε. Άφηγε τα παιδό πέρα. Έχει μια φωτογραφία που δείχνει τράβηγμα. Ναι. Μια φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Για φέρε μου μια να δω ότι τραβάει φανέλα. Αν παραμυθάδε, αν βάλουμε τον Άρη αδικημένο επειδή τα είδε εκεί πέρα ο Ιντέγε με τον Παντελίδη που κοιμήθηκε στον πάγκο. Μην μου πει γιατί κοιμήθηκε. Θα σε απαντήσω γιατί κοιμήθηκε. Γιατί είσαι έτοιμος να με ρωτήσεις γιατί κοιμήθηκε ο Παντελίδης στον πάγκο. Τι κοιτάς τώρα, τι πατάς. Να το βρω. Τι να βρεις. Φέρε μου μια φωτογραφία που φαίνεται ότι ο άλλος τραβάει με τα δάχτυλα και την μπλούζα του Ιντέγια. Άμα στρελάνετε να πούμε. Άντε να πούμε κλαϊκιστές εδώ πέρα με τον Ολυμπιακό, τον Πάο και τον Άρη και την ΑΕΚ. Από λαϊκισμό. Τέρμα λιγότερο λαϊκισμό. Καθόλου λαϊκισμό. Πέναλτι ο Άρης που είναι, ρε. Ορίστε. Πού είναι. Πού είναι. Τι είναι αυτό. Τον έχει πιάσει μέσα, ναι, και τον πετάει κάτω. Πού βλέπεις εσύ, πού να πεις τον τραβάει. Τον πιάνει. Τα δάχτυλά του ανοιχτά είναι. Τι είναι τα δάχτυλά του. Αυτά είναι ανοιχτά. Ανοιχτά δάχτυλα. Αυτά είναι ανοιχτά δάχτυλα. Τα δάχτυλα του Ιντέγια είναι ανοιχτά. Δεν πάει να κλειδώσει τον να κάνει. Για δεν διαμαρτυρήθηκε ο Ιντέγια. Για δεν διαμαρτυρήθηκε ο Παντελή. Ρε στο δείχνω είναι πέναλτι. Γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν. Είναι πέναλτι. Ρε άμα είναι πέναλτι. Να σου πω. Άμα είναι πέναλτι διαμαρτύρεσαι. Πα καροτσάκι το διαιτητή. Ο Κολτσίδα με το σαγόνι να πούμε. Και του λέει κοίταξε να δει πάλι στο ΒΑΡ. Το είδαν στο ΒΑΡ. Με κοιτάει, τι με κοιτάζει. Είναι πέναλτι. Ρε καταλαβαίνεις ελληνικά, ρε, ή το κεφάλι σου έχει 40 δράμια μυαλό. Είναι πέναλτι. Μάλιστα. Το είδες. Διαμαρτυρήθηκε ο Άρης. Όχι. Όχι. Πήγε στο διαιτητή ο Άρης να πει στο ΒΑΡ. Άσε με καημένα που είναι πέναλτι. Να, με συγχωρείς. Οι παίκτες του Άρη, ναι, στην κόκκινη που δεν έδεσε το ποδοσφαιριστή της Μόλτε. Ναι. Εκεί. Επίσης, διαμαρτυρήθηκαν. Οι άνθρωποι. Ποιος διαμαρτυρήθηκε. Πώς, τι, τίπος. Επειδή κάποιοι είναι κύριοι. Ποιοι κύριοι είναι, ρε. Στο χώρο μας έχει δει κανένα κύριο. Στο χώρο του ποδοσφαίρου και στη δημοσιογραφία έχει δει κανένα κύριο. Ναι. Κανένα κύριο δεν έχω δει. Έχω δει. Και είδαν την πολιτική. Άντε με το. Κύριο. Άμα λοιπόν είναι πέναλτι, είστε για κλωτσιές που δεν πήγατε. Καροτσάκι το διαιτητή. Να του πείτε πάνω στο ΒΑΡ να το δει και να το δώσει. Σαν χλαμάρες τώρα είναι πέναλτι. Μου είπες να σε δει. 20.000. Την έδειξα. Ρε τι με έδειξε. 15.000 Αριανοί δεν το έδανε και οι παίκτες του Άρη δεν διαμαρτύρεται και ίδιο ο Ιντέγε. Τον τράβηξε. Έλα που είναι πέναλτι όμως. Ναι, έτσι σας βολεύει. Εμένα με βολεύει. Έτσι σας βολεύει. Εγώ τι κέρδισα. Είναι πέναλτι. Άμα είναι πέναλτι, είστε για κλωτσιές που δεν μπήκατε πάνω στο διαιτητή καροτσάκι. Ο Κολτσίδας τι κάνει εκεί. Το Φούντα κάνει. Τι κάνει εκεί. Τι κάνει. Τις αλλαγές κάνει. Αυτό είναι μια τι τον άλλη έχετε εκεί τον μια άλλη ιστορία. Τι είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό στο Χαριλάο πες 15.000 κόσμο έχει. Έδρα είναι. Όφη είναι να πούμε εντάξει. Εντάξει μια ομάδα καινούργια ιστορίες. Άμα πάει στο ΒΑΡ μπορεί να σα δώσει. Κοιμάστε όρθιοι. Τι με τα τσίπουρα σας πήρε στον πάγκο ύπνος και ο άλλος την αλλαγή την κάνει στο 87 αντί να το βάλει το γιουνέ στο 75 κοιμήθηκε. Τι με κοιτάς ρε. Εγώ σου είπα τι μου σου είπα και μου είπες και μου είπες. Από εκεί πέρα εσύ είπες ότι θέλω. Εγώ λέω ότι θέλω, ακούγομαι, καταγράφομαι, κρίνομαι όπως και εσύ όπως και όλοι μας. Πάμε παρακάτω, τι έχεις άλλο να πεις. Έπιασες κανένα στίγμα. Όχι ρε φίλε, χάσαμε τη Ρεν. Η Ρεν τι είναι, ποια είναι η Ρεν. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Παίρναμε λεφτά. Λεφτά έπαιζε Στρασβούργο, Ρεν, το ήθελα. Εντάξει κι εγώ. Την έχει δει τη Ρεν να παίζει δηλαδή. Φυσικά. Και τι. Την προηγούμενη ομάδα κέρδισε 2-1 την Παρί. Και τώρα που έπαιζε η Ρεν. Μέσα στο Στρασβούργο. Στην έδρα τη. Εκτός από Στρασβούργο. Και τι έκανε η Ρεν. 0-2. Και με τι... 20 τελικές στο Στρασβούργο. Στρασβούργο τι. Οι περισσότερες ήταν στο γάμο του Καραγκιόζη. Στρασβούργο να πούμε. Στρασβούργο. Έπαιξε. Στρασβούργο. Τι Στρασβούργο. Στρασβούργο, Ρεν. Ναι. Εσύ τι έπαιξε. Εγώ ζητάω 3 γεγονότα από κάθε παιχνίδι. Τι γεγονότα δηλαδή. Δηλαδή το σημείο. Τι έπαιξε εκεί. Έπαιξα διπλό, ναι, και γκολ. Έτσι λέγεται η επιλογή. Διπλό και γκολ και από τις δύο ομάδες. Ναι. Αυτό, ναι. Αυτό συμπεριλαμβάνει και το over μαζί. Δηλαδή αν παίξει. Τρία μαζί. Αν παίξει ένα σημείο του. Δηλαδή άμα ήταν 1-2 θα το έπαιρνες. Ναι.
Και έχασε τέτοιο μάτς. Ναι. Τι να σε κάνω εγώ. Πιάνω τον Μπάουκ. Πιάνω... Τι τον έπαιξε στον Μπάουκ. Άσο και γκολ. Ότι θα φάει και γκολ. Ότι θα φάει και γκολ. Μάλιστα. Πιάνω την Λειψία. Η Λειψία ποια είναι. Λειψία με την Άιντρα Φραγκφούρτη που μου βγαίνει κατά λάθος. Δεν είναι για να βγει. Ναι. 2-1. Μάλιστα. Και τι άλλο έπιασε. Πιάνω την, τη Celtic που το τρώει στο τέλος. 3-1. Ναι. Πιάνω το. Εσύ γκολ έπιανε δηλαδή. Όχι, ρε, σημείο και γκολ. Σημείο και γκολ. Και χάνω αυτό. Και κάνει αυτό. Θα έπαιρνε κανένα καλό φράγκο. Τι, αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο παίρναμε. Αλλά και εγώ θέλω, δεν το έπαιξα ζητούμενα. Θέλω με 3 ευρώ να γίνω πλούσιο. Καλά να πάθω. Μια φορά σε τι για πάρει ένα αυτοκίνητο. Το δανείσαι εμένα να πούμε. Σε τι νοηθεί. Βρε, όποτε το έπαιξα ζητούμενα. Τάξει, τάξει. Να σου πω κάτι. Ναι. Αν το παίξα 4-5 με 1 ευρώ. Ναι, πώ θα παίρνει, άμα πιάσει. 4-5. Συνήθως δίνει στις αποδόσεις που το παίζω τώρα, αυτό είχε διάφορες αποδόσεις. Έχει διαφορές αποδόσεις από 2,37 που ήταν η μικρότερη, που ήταν η Λειψία, μέχρι 5,25. Πόσα να πάρεις με 3 ευρώ. Έπαιρνα 12.500. Με 4-5 άμα ήταν. Όχι, άμα, με 4-5 έπαιρνε αυτό 2,800 κάτι τέτοιο. Έχεις βγάλει 2,800 σε μια μέρα, σε ποτέ. Σε πείραξε να βγάλει 2,800. Πήγε να πάρει τα πολλά. Μα δεν κατάλαβε, δεν θα πιάνα 2,800. Τι θα έπαιρνε. Θα έπαιρνα το 4 μόνο. Πόσο θα ήταν το 4? Να θα κάνω 2 εκατοστάρικα. 2 εκατοστάρικα. Δύο εκατοστάρικα, τι θα πάω να πει στο Βασιλόπουλο, έλα πάρε λίγο κρέα παραπάνω. Άφηγε ρε κόκκινε, καλά έκανε και έχασε. Καλά έκανε και το παίξε για να πάρει τα πολλά. Να το πέναλτι, περίμενα τώρα, θα το δω και στο replay. Ποιο πέναλτι. Να το. Τι είναι αυτό. Δε τον εδώ. Ναι, δε τον. Βλέπει, τον τραβάει. Είναι ή δεν είναι πέναλτι. Από πού είναι την πέναλτι. Να τώρα φίλε, στο δείχνω. Στο δείχνω και στο βίντεο. Ορίστε. Ορίστε. Το πιάνει από πάνω. Το πιάνει, το πιάνει, το τραβάει. Ναι. Είναι ή δεν είναι πέναλτι. Γιατί δεν διαμαρτύρεται. Ρε είναι ή δεν είναι πέναλτι. Όχι, δεν είναι πέναλτι. Είσαι βλάξ. Είσαι βλάξ κανονικό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Μπήκε ο Κολτσίδας μέσα να διαμαρτυρηθεί. Ρε τον ανατρέπει. Ποιο είναι βοηθό. Το βλέπει. Δεν με ενδιαφέρει. Τα. Ο Βάβαλη είναι ο βοηθό. Κοιμάται όρθιο ο Βάβαλη. Να τον πει ότι κοιμάται. Βοηθό προπονητού. Πε τον Άκη κοιμάσαι. Κοιμάται όρθιο. Άκη κοιμάσαι. Βάβαλη τον. Αυτό το δέχομαι, ναι. Βάβαλη. Και άλλο είναι ο Κολτσίδα. Άντε ρε πάτε στο, αυτό που λες, άντε ρε πάτε στο αυτό... Ταμείο Ανεργίας τώρα. Πάμε δώσε, διά με δώσε τέτοιο πέναλτι και θα πάω εγώ και διά διαμαρτυρηθώ. Μέσα από το λαιμό και πάλι κατευθείαν στο. Αν παρατηρήσει τον Παντελίδη. Ο Κολτσίδας, ο Μολτσίδας και ο. Αν παρατηρήσει τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης κοιμάται όρθιος. Κοιμάται. Βάλει κιλά. Μια χαρά. Ποια σε βάλε κιλά, ρε και αυτό. Έβαλε κιλά. Άντε βρε κούρου με χέρια θα πει στον Παντελίδη. Τι είναι. Πάνε, πέστε το εκεί, γράψτε του όταν παίζει 4-4-2. Στο 87 δεν το βάζει το δεύτερο center for. Με ένα center back παίζαν αυτοί. Με το Γιαννούλη, κατά συνθήκη center back. Χτύπαει πάνω στο Γιαννούλη, εκείνο το πουλί. Βάλει το Γιουνέ εκεί με τον άλλο τον Αρκουδιάρη, τον Ιντέγε και φόρτον εκεί. Από την πλάγια γραμμή. Κάποια θα σμπεί, θα σκάσει, θα έρθει ένα σάσα, ένα μπάσα, ένα μάσα, το βάλει. Α τη μπρώσει κάποιο στα δίκια. Στο 87 μου βάζει το δεύτερο center for. Δεν κοιμάστε όρθιοι στον Άρη. Ποιο να. Κοιμάστε. Το Γιουνέ στο 87 το βάζει. Στο 75 τον βάζει. Πάλι καλά. Βράσε με καημένα τώρα και ο Κολτσίδας και ο Κολτσίδας και ο Γιώργαρος και ο Μόργαρος. Ο Βάβαλης. Από πού είναι αυτός ο Βάβαλης, από τις Σέρες είναι. Ναι. Αργός είναι. Άμα εγώ βοηθός προπονητή, έχω παίξει και στον Άρη, με βάλουν βοηθό. Έλα, βρε, κουβάλα, διαιτητή, έλα εδώ πέρα πάνε στο βάρο. Σκαροτσάκι θα σε πάω. Έλα, έρχεται. Κερκίδα. Έρχεται, δεν είμαι καλά. Ο Παντελίδης. Τι Παντελίδης. Είχε δηλώσει. Άσε με καλά. Είχε δηλώσει ότι δεν θέλει να ευνοείται. Δεν θέλει, δεν θα πάει. Άσε με τον Παντελίδη τώρα. Κερκίδα είναι αυτή τώρα. Η κερκίδα δεν έχει κερκίδα, πάρει τον Μπέλ. Έρχεται, δεν είμαι καλά. Ο άλλο ο Παντελίδης κοιμάται, έβαλε στο 80, στο 88 το center for. Δηλαδή παίζουμε ένα γήπεδο ναι, που πήρε ο κόσμο πέναλτι. Τι είναι, λέει. Πες με ένα γήπεδο πήρε ο κόσμο. Δηλαδή, τότε τι τσέιτε τσέρ, βάζετε τι γκολ. Ρωτάω κάτι. Βρε πασαρέλα. Πάω κάεκ. Τι πάω κάεκ. Πάω κάεκ. Που πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ναι, τι. Με την ακύρωση του γκολ του επειδή ήταν ο Μαουρίσιο. Ναι, τι. Η κερκίδα, η Μάο Μάο που λες εσύ που φωνάζαν, που ουρλιάζαν, επηρεάσαν το διαιτητή. Τι αίμα, μεγάλο με το όπλο μπήκε. Βρεάσαι τώρα, επηρεάσαν το διαιτητή. Θε απάντηση τώρα. Επηρεάσαν. Επιτόπου. Επειδή λε. Επιτόπου. Επηρεάσαν το διαιτητή. Θε επιτόπου. Από τη στιγμή που πήρε το πιστόλι ο Σαββίδης, από τη στιγμή που έχει τα λεφτά ο Σαββίδης, η ομάδα του Προέδρου. Σ' απάντησα. Πολλούς πλήγωσα τώρα. Βρε ο κόσμος. Βρε ποιος κόσμος. Επηρεάζει το γιατί να βρε ποιος κόσμος. Ούρλιαζε ο κόσμος. Βρε ποιος κόσμος. Ούρλιαζε. Τι να ουρλιάξει. Μπουκάρανε μέσα. Ποιος να μπουκάρει. Βρε. Άλλαξε τίποτα. Ποιος κόσμος σου μπορεί, ρε τρελάθηκες. Κατηγορείς τους ανθρώπους, άλλαξε τίποτα. Δεν υπάρχουν έδρας ρε, το καταλαβαίνεις. Καληνύχτα. Δεν υπάρχουν έδρας, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα ρε. Ούτε ένα. Με τα κινητά, με τα κινητά εγκόμενες στο Χαριλάου, στην Τούμπα με εγκόμενες με τα κινητά, έδρες είναι αυτές. Γυναίκες λέγονται. Βρεγκόμενες στο Χαριλάου,
Έχω τον Κολτσίδα. Έχω τον Μπάμπαλι. Βάβαλι. Ναι. Και πήρε χαμπάρι κανείς ότι έγινε τον πέναλτι και μετά από δύο μέρες θυμηθήκαν αυτοί από τα Facebook ο Μπουγάτσας και ο Μουγάτσας να βάλουν εκεί το χέρι που τράβηξε. Άντε, πάτε δράμα παραπέρα. Ο Πασχαλάκης. Ποιος Πασχαλάκης. Ανέβασε στο Instagram φωτογραφία που δείχνει ότι πάει με τη σκαριά ο Πέτρης. Ναι, έκανε τη λακαμία ο Πασχαλάκης και πάει να δικαιολογηθεί. Φυσικά. Το έκανε μετά από δύο μέρες. Τι να τον κάνουμε. Επειδή είναι φίλος του, τον κράζει. Δηλαδή, καλά το είπα, εγώ πρώτος το είπα. Ότι στο Instagram. Το παιδί. Ναι, το παιδί. Το παιδί εκείνη την ώρα δεν διαμαρτύρεται. Ναι. Αυτό που κάνει είναι μεμπτό είναι. Φυσικά, τι πάει και βγάζει στο Instagram. Το μιλάμε για πολύ εγωιστή άνθρωπο, φίλε μου. Για πολύ βλάξη τραπτό. Ποιο είναι. Ποιο βλάκα παιδί, Παντελή Θοδωρήτη. Τι είναι αυτός? Αριανός, ο οποίος είχε εκνευριστεί μαζί σου. Άμα το βρω στο ένα μέτρο, του ρίξω ένα βρωμόξυλο. Άσε και του έρθει κανένας άλλος που σου είχε έρθει μια φορά και θα λες άλλα. Έχουμε να γράφουμε. Ήρθε με τον ήρθε παλαιστής του MMA, μου στείλα. Τι μου στείλα κανένας σαν και εσένα. Μου στείλανε άνθρωπο που τα κόλωνα. Ήρθα ένα 90, παλαιστής 27 χρονών του MMA. Και να ακούς τώρα που μαζί, αδερφέ, έχουμε να γράφουμε, σε παρακαλώ, είναι σοβαρή. Τι να κάνω τώρα εγώ τώρα, να του κάνω τον μάγκα. Πήγα να βρω στο Κόρτο Μπακί το όπλο. Όχι μεγάλο, έχουμε να γράφουμε, είναι σοβαρή. Μόλις, περίμενα τελειώσει, πάρ' το κόκκινο. Μόλις πήγα στο Πόρτ Μπαγκάζ, πήρα καμπάρι, λέει ότι εγώ ετοιμάζομαι για άλλα πράγματα. Έλα, λέει, πλάκα είναι και τέτοια. Άστο. Μπορεί να γίνει κανένα σκηνικό και καραφωνικό. Μην κάνετε τέτοιε πλάκε. Άστο. Εσύ είσαι επικίνδυνο. Ο άλλο στην Καβάλα, δυο του έφαγε λάχανο εκεί πέρα. Άστο, άστο. Δεν θα συζητάμε. Θα συζητάμε τα πάντα. Ραδιόφωνο είναι, κοινωνικό είναι, θα συζητάμε τα πάντα. Τράβα τώρα σε διάλογο που θες να κάνεις το λαϊκιστή στους Αρκιανούς και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκο Πότσα Αργιονία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματικότητα, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Να πεις τώρα Απτόπουλο ότι οι Ξαντιώτες έχουμε παράπονα που δεν είπε ούτε μια καλή κουβέντα το πρωί για τη μεγάλη νίκη της Ξάνθης. Καλή εκπομπή. Δεν ξέρω τι έκανε εκπομπή η Δέσποινα, ειλικρινά. Δεν ξέρω και δεν θέλω να το σχολιάσω. Εντάξει, αν δεν είπε, κακό του κεφαλιού του ή άλλους, θα τον κάνει σκηνή τώρα η Αραβανσκιά του. Και είναι και ο παδός της Ξάνθης. Ο κτηνίατρος, το ξέρεις. Το κάνει σκηνή τώρα, δεν είπε καλή κουβέντα. Κέρδισε την ΑΕΚ μετά από πόσα χρόνια, 30 χρόνια, 29, πόσα έχει να κερδίσει με στην ΑΕΚ. Καλησπέρα Σαρδάνησον και Κατέμισον, καλή εκπομπή. Ραπτόπουλε, είπε για τον προπονητή της ΑΕΚ ότι δεν θα κάνει παρέλαση, αυτός ούτε αγιασμό για την νέα σχολική χρονιά δεν έκανε. Κύριε Καστοριανέ, σας περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τι έχετε να πείτε, γιατί πριν μια εβδομάδα λέγατε ότι θα βάλετε 4 στην Ξάνθη. Εντάξει. Και επειδή λέει κάποιο κάτι και δεν πέφτει μέσα, τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι εγκληματίας, ότι έκανε κακό, ότι σκότωσε, για όνομα του. Αφήστε τον Καζατζίδη για το γάβρο. Αν δεν περάσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, θα γίνει ο ΠΑΟΚ σαν την κουλίτσα, ναι ή όχι? Κάτσε ρε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ρώτη τον Κωστή πως λέει το τραγούδι παίζει το πρωί στην εκπομπή. Δεν ξέρω τι παίζει το πρωί, θα μας το πει ο ίδιος. Καλησπέρα παλικάρια, ΠΑΟΚΣΙΣΜΕΝ, αλλά μας ζαλίσανε με το γάβρο. Ναι, ήταν πέναλτι και ναι, δεν το έδεσε. Αλλά δεν είναι και κάτι καινούργιο αυτό. Ναι, ρε φίλε, αλλά όταν χρησιμοποιείς μια τεχνολογία η οποία υποτίθεται ότι γίνεται για αυτό το λόγο, για να μιλήσω ότι υπάρχει ανθρώπινο λάθος, δεν μπορεί μετά να κάνεις τέτοια κολοτούμπα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μαντιάζει το βαρ. Αφήστε την κλάψη μερική συνοπαδή μου. Βάλτε μια άλλο Ραπτόπουλο, Πέλκας θα φάει πάγκο ποτέ ή μόνο ο Ζαμπά. Ραπτόπουλε, το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Άρη, τι έχεις να πεις, δεν τον ακούς. Δεν είναι πέναλτι, λέει. Είναι τόσο κομπλεξικός, τόσο αντιαριανός, τόσο γλύφτης των μεγάλων και ισχυρών που δεν τολμάει να πει και πετάει το μπαλάκι πού? Στους ανθρώπους του Άρη. Γιατί δεν διαμαρτύρηθηκε ο Κολτσίδας? Γιατί δεν διαμαρτύρηθηκε ο Βάβαλης? Γιατί δεν φώναξε ο Παντελίδης? Πού να τολμήσει να τα πει αυτά για τον ΠΑΟΚ? Για τον ΠΑΟΚ τι? Πού να τολμήσει να τα πει αυτά? Λεπτό, η Κουρού. Τι λαϊκισμό κάνεις με τον ΠΑΟΚ τώρα? Για σένα λέω. Την αλήθεια λέω. Το πρωί άκουσες εκπομπή? Όχι. Όχι, κοιμώσα το βόδι, τα τρέχα τα σάλια στο μαξιλάρι. Άκουσε τι έσυρα στο Pauk TV? Όχι. Άκουσε τι έσυρα στο Βιερίνια? Όχι. Άκουσε τι έσυρα στο Σαββίδι για αυτά τα χαφ, του μπαμελούκου που έχει φέρει στον Pauk? Όχι. Γιατί κοιμάσαι αργά, πίνει τα ουίσκι, τρώσα το βόδι, κοιμάσαι και ξυπνάει. Πρε, τέτοια άλλα, πίνει βότκε τι κάνει. Λοιπόν, άκουσε τη γνώμη για τον Pauk, τον ποδοσφαιρικό? Για ένα πέναλτι υπόψη που το έχουν πνίξει εκεί στη θύρα 7, άκουσε. Γλύφω τον ΠΑΟΚ εγώ? Όχι. Λοιπόν, εγώ δεν γλύφω κανέναν κόκκινε, δεν έχω ανάγκη, έχω χορηγούς. Παρακάτω. Γλύψτε εσείς οι οποίοι δεν έχετε τόσους χορηγούς. Παρακάτω.
Λοιπόν. Αυτό λες και για μένα. Και για σένα το λέω. Ναι. Ποιον έχω γλύψει για πεσμένο. Ποιον δεν έχει γλύψει. Πες με ένα παλιό. Παλίκαρο ο ένα. Θεό ο άλλο. Πες μου ποιον. Άλλο. Πες με ένα κόκκινο. Ραπτόπουλε πέναλτι ήταν, αλλά όπω λε πρέπει να είναι πιο ξύπνη στον πάγκο. Πώ το βλέπει το πλήν στο Βόλο προγνωστικό. Στο Βόλο ναι. Το παράρτημα του ΠΑΟΚ. Έγινε να πες κλωτσιά εκεί, χαμός θα γίνει. Ο Μπέος προκλητικός όπως πάει. Σιγά την ομάδα, ο Βόλος δεν έχει καμιά σπουδαία ομάδα. Το Άρης έχει πρόβλημα στο center for. Έχει μια center μπακάρα το Δελιζήσης, τι είναι μέσα στην ψυχή μου να πούμε ο Δελιζήσης. Mm. Αυτό το παιδί, τι να σου πω. Ο Σάσα, ο ωραίος σκαφ. Ή άλλος ο 1,5 μέτρο εκείνος ο πυγμαίος ο Σιώπης και τρέχει ο Σιώπης και κάνει ο Σιώπης. Ο άλλος και κόβει και πιο ποιοτικός είναι ο Σάσα. Και αν πάρει λίγα παιχνίδια θα γίνει πολύ καλύτερος και σκοράρει και σουτάρει και πασάρει. Αυτός είναι σύγχρονο εξάρι. Ο Σιώπης και ο Σιώπης. Μας φάγατε την ψυχή. Ο Σιώπης. Κάνει και το Ματίγια να πάρει λίγα μέτρα παραπάνω που είναι καλό χαφ αλλά είναι soft να πούμε χαφ. Πώς το λένε. Ο Ματίγια. Τι κοιτάζε κόκκινα. Σε μιλάω και κοιτάς το κινητό. Τι κοιτάς, κοιμήθηκες, τι έπαθες. Σταμάτα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Ξέρεις να έχεις ένα παρτενέρ να φουλάρεις εσύ 90.000 στροφές και όλα να κοιτάς σαν το βόδι το κινητό και να παίζεις με το κινητό. Το πλακώνεις, ρε φίλε, δεν το πλακώνεις. Λέγε, λέει, χολύπτη. Το πλακώνεις, δεν το πλακώνεις. Η παραγγελία σου, πιες έξω. Ποιος, να περιμένει, πες το. Ήρθε η παραγγελία, τη φέρει. Πες τα, τη φέρει μέσα, θα δώσει επισκέπτη αυτό. Τι να κάνω. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Τι γεμιστά. Γεμιστά. Ναι. Με κοιμά ή σκέτα. Άμα ήταν να φάω κοιμά, ρε κόκκινε, δεν έπαιρνα μια μπριζόλα στα κάρβουνα. Γεμιστά. Υπάρχουν γεμιστά, σκέτα με ρύζι. Τα γεμιστά τα τρώνε με ρύζι, δεν τα τρώμε κοιμά. Άμα ένα κάνει κοιμά, τρώω από το μούχαλι, παίρνω 3 κιλά να πούμε κοιμά και πάω και τρώω μπιστέκια να πούμε. Ένα χαθείς μεσημεριάτικα. Ήρθε η παραγγελία σου. Πες τον άρθει μέσα. Κοκοράκι. Λέγε. Άλλο τι έχεις να πεις, μην έχεις να γλύψει τώρα. Τι είπες, δηλαδή, για να ξέρω και πάλι, γιατί δεν τα ακούν όλοι. Τι είπες το πρωί. Είπα το πρωί ότι ο ΠΑΟΚ είναι σαν μια Πόρσε που ξεκινάει στα πρώτα 10 χιλιόμετρα και μετά γίνεται Σίμκα Κράισλερ. Μετά το 60 λεπτό δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Game over. Αν δεν κάνει γκολ ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι το 60 λεπτό δεν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πάρει αποτέλεσμα. Είναι σαβούρες βιολογικές. Αυτό είπα για τον ΠΑΟΚ. Αν έχει κανένα αντίρρηση, αν του φέρω εγώ 4 μάτς επίσημα και 3 ανεπίσημα, αν του τα βάλω εκεί πέρα να κάτσουμε να τα δούμε, να ξεματιαστούμε, να γουρλώσουμε τα μάτια μας, να βγάλουμε τα μάτια μας έξω και να δούμε να πούμε. Τι θα γίνει και τι ισχύει να πούμε. Χάφι είναι αυτά που πήρε ρε Σαββίδη. Τι είναι ρε Σαχλαμάρα. Φέρ' το εδώ πέρα. Φέρ' το στο κεφάλι. Δώσ' το μία στο κεφάλι. Κοκοράκι, 15 μέρες διακοπές. Και μπύρα παρήγγειλες. Πόσα θες. Χωρίς αλκοόλ η μπύρα. Πίνω αντιβιωτικό. Πόσα θες. Δεκάρικο. Πάρε ένα δεκάρικο. Ρες τα έχω. Έχεις. Πόσο. Ένα ευρώ. Έλα κράτα το για τη βενζίνη. Εντάξει. Γελάζει. Αυτό κράτο. Βάλτο σε ένα χρηματοκιβώτιο. Πες αυτό το κουβαρντά. Έχει το φράγκο του. Θα πει ότι αυτό είναι μπουρμπά. Αυτό πήρα, το μπόζο. Από το μεγαλύτερο τσιγκούνι που υπάρχει. Να το παίξει το τζόκινο τώρα αυτό. Όχι, όχι, κράτα το. Ένα ο Γκαντίνα κατάφερε. Ξέχασε. Και κράτησε και ένα εσύ. Σιγά, σιγά. Σιγά, κουβαρντάδε. Σιγά, σιγά, ο Γκαντίνα. Σιγά. Πες το παλάκρα πω ο Ιντέγε και οι πέτρε διαμαρτυρήθηκαν. Να μην λέει βλακίε. Και με αγάπη πάντα. Με αγάπη. Πού είσαι ρε κολτσίδα, κοιμάσαι. Βάβαλη! Άκου επίθετο! Βάβαλη! Με ρώτησες. Τι βάβαλη! Βάβαλη παίρνει μέσα. Και ο Γρηγόρη ο Βάβαλη ήταν στον άλλο. Ποιο Γρηγόρη Βάβαλη ήταν, άλλο Βάβαλη. Και εγώ είχα ένα Κοσμά Βάβαλη συμμαθητή. Τι Βάβαλη! Εγώ ένα Βάβαλη ήξερα, εκείνο το Μοσχάρι να πούμε που έπαιζε στον Πανσεραϊκό και στην Κόρθα, ένα γομάρι μέχρι εκεί απάνω. Ο Βάβαλη. Όποιο προπονητή πήγαινε στον Πανσεραϊκό τον έτρωγε. Έβγαλε τον Παπακώστα γκέι, έγινε χαμό. Εκείνο ο Βάβαλη. Εκείνο είναι ο Βάβαλη. Εκείνο ο Βάβαλη άμα ήταν, θα σου λέγα εγώ άμα το έδινε το πέναλτι ή αν δεν το έδινε. Κάθονται όλοι στην κερκίδα. Παντελίδη σκέφτεται, θα δει και θα παίξει ταινία του Αγγελόπουλου να πούμε και το κεφάλι να πούμε το. Δεν θέλει να εξωτερικεύσει το άγχος του άνθρωπος να πούμε στον πάγκο. Ο Κολτσίδα. Για το ΠΑΟΚ TV, ρε. Σταμάτα. Τι είπε για το ΠΑΟΚ TV. Πήγα στον οφθαλμίατρο, είδα τα μάτια μου. Γιατί ήταν αυτή η εικόνα για να δούμε ΠΑΟΚ TV μπάλα να δούμε. Ήταν εικόνα αυτή. Ούτε χοντρό λιγνό να βλέπαμε. Περίμενε. Τι περίμενε. Πρώτον, πόσες συνδρομές κάνανε. Πόσες συνδρομές κάνανε, ναι. Ελάχιστες. 45.000 συνδρομές. 45.000. Όλη η Γερμανία είναι ΠΑΟΚ! Όλη η Σουηδία είναι ΠΑΟΚ! Όλη η Αυστραλία είναι ΠΑΟΚ! Περίμενε. Το Ελμπασάν, όλη ΠΑΟΚ! Δεν μιλες. Ναι. Σε έπιασε πάλι η έπαρση. Ναι. Ποια έπαρση με έπιασε. Να μιλήσω. 45.000 ΠΑΟΞίδες. Εγώ τώρα είμαι έτοιμος πήγανε και καμιά, άκουρε. Πήγα κάποιοι 50 μετάρτε. Είμαι έτοιμος να πατήσω το κουμπί να τριαχτούν τα εκρηκτικά και αυτό τώρα με διακόπτει.
Εγώ διακόπτω σε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Με ρωτάς και σαν πάω 45.000, ναι. 45.000. Όλη η Γερμανία είναι ΠΑΟΚ. Πόσα προπά υπάρχουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι. Πόσα προπά. Προπά. Ναι. 3.000 δεν υπάρχουν. 3.000 το λιγότερο. Πόσες καφετέρειες υπάρχουν. Άλλες 10.000 καφετέρειες όλη την Ελλάδα. Για πλάκα. 10.000 δεν πήραν να το δουν. Πώς δεν πήραν. Πήραμε εμείς. 13. Βέβαια. Δηλαδή μόνο 30.000 πήραν οι υπόλοιποι. Ποιοι. Αυτοί ξέρεις πότε θα βγουν. Δηλαδή μόνο 30.000. Αυτοί ξέρεις πότε περιμένουν να οικονομήσουν. Ρωτάω. Να σου πω. Να παίξει πάω Ολυμπιακός και να πάρει όλος ο Πειραιάς να πούμε κάρτες. Να παίξει πάω Κάρης και να πάρουν όλοι οι Αργιανοί κάρτες. Να παίξει πάω Παναθηναϊκός και να πάρουν. Αυτοί περιμένουν από τους άλλους να οικονομήσουν. Σάματι το παλατάκι πότε το γεμίσαν. Όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Πότε το γεμίσαν. Πότε το γεμίσαν. Είναι ο πάω και έχει λαό ας πούμε που το κάνουν 45.000. 45.000. Ένα εκατομμύριο πάω ξύδε 45.000 συνδρομές. Και τα μισά τα δώσαμε εμείς εδώ δώρα από το Μετρόπολης να πούμε. Κάθε μέρα δίναμε 30 να πούμε τάλιρα. Σαχλαμάρες τώρα. Αηδίες τώρα. Δεν πάει να κάνει. Σαχλαμάρες. Τι να κοιτάει κόκκι. Του θέλεις επιτυχία ή αποτυχία. Αποτυχία μεγάλη. Βάλει την εφορία μέσα. Πόσο είναι το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής. Δεν πάνε και οι δημοσιογράφοι. Θα τους πληρώσουν. Τζάμπα να τους πάνε. Δεύτερον. Πώς τα λένε. Η προμήθεια που παίρνουν οι τράπεζες από το pay per view. Pay per view. Τι. Πάνω από 100.000. 100.000 πρέπει να κάνει για να είναι. 125. Πόσο? Η παραγωγή. Πόσα είναι, ρε? 125.000. Τι 125.000? Παραγωγή ενό αγώνα. Με 11 κάμερες. Εγώ σου βάζω 30.000, ρε κόκκινε. Δεν σου βάζω. Σου βάζω προχειρό δουλειά. Και σου λέω ότι και οι ρεπόρτερ οι μισοί δεν θα τα πάρουν γιατί είναι και ο παδί του ΠΑΟΚ. Έχει ένα κόστος. Πήγα εγώ, είδα τι αυτές είχε. Πώς τις λένε, τι διαφημίσεις είχε. Τη σουρωτή, το καζίνο και μια εταιρεία αυτοκινήτων. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Τίποτα δεν είναι πρόβλημα. Γιατί από την αρχή. Τι. Αρχή είναι ακόμα. Έλα, ρε. Αρχή είναι ακόμα, ρε. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να κάνει 100.000. Για πλάκα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν μπορούσε να κάνει 100.000. Ξέρεις τι μάθανε οι παοξίδες. Τον Πατερούλη πρόεδρο. Πάει άνθρωπο. Τι έγινε. Αρρώστησε ξέρω εγώ Ραπτόπουλος. Ο Πατερούλης πρόεδρος. Τι έγινε. Θέλουμε να πουλήσουμε ένα χτήμα. Ο Πατερούλης πρόεδρος. Τι έγινε. Έμεινε από δουλειά του τάδε η γυναίκα. Ο Πατερούλης πρόεδρος. Έχουνε μάθει τώρα στον Πατερούλη πρόεδρο. Άκουσες τι λέγανε. Θα πάρει και ο Γιώργος 10.000 λέει Ραγκίν. Άκου τι λέγανε. Α, τα που γίνουν 55. Ναι. Και... θα πάρει και ο Γιώργος 10.000. Αυτά τα κάνουν οι ομάδες. Οι έξυπνες ομάδες. Αυτός είναι έξυπνη ομάδα. Ναι. Ο διοίκησης του ΠΑΟΚ είναι έξυπνη. Είναι έξυπνη ομάδα. Λοιπόν, οι έξυπνες ομάδες τι κάνουν. Εμφανίζουν μεγάλα, πολλά εισιτήρια. Μεγάλη πραξιμότητα από εκεί. Για να μπορεί να πάρει μεγάλο ωφέλη μετά από διαφημίσεις. Από πρόμο από 1.000. Ναι. Κατάλαβες. Οι κουτοπώνιες ομάδες. Κουτροπώνιες. Όπως το είπες. Κουτροπώνιες. Ναι, ναι. Όχι απλά κουτοπώνιες. Ναι, ναι. Λοιπόν, κρύβουν εισιτήρια. Ναι. Μειώνουν την εμπορική δυναμική ναι, μιας ομάδος. Ναι. Και νομίζουν ότι κερδίζουν. Ναι. Ενώ κατ' ουσία χάνουν. Mm. Κατάλαβες. Λοιπόν, το νούμερο δεν είναι μεγάλο. Λοιπόν, για την παραγωγή όμως, για αυτό που λες. Υπάρχουν 100 και μία δικαιολογίες γιατί είναι μία απόφαση η οποία λήφθηκε τσατ-πατ. Μπορεί να υπάρχουν. Έλα, εμείς που είμαστε φουκαράδες στην Παρμίτα, μας βρίζουν γιατί δεν έχουμε καλή αυτή. Στο Europe One μας βρίζουν δικαιολογημένα γιατί είμαστε φουκαράδες κτλ. Επιτρέπεται ολόκληρος ΠΑΟΚ TV να έχει αυτή την εικόνα, ρε. Χθες και έβλεπα χοντρό λιγνό, ρε. Πλάκα κάνεις. Υπάρχει ομάδα στον πλανήτη που να δουλεύει με αυτό. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Ρωτάω κάτι. Άμα υπήρχε δυνατότητα στο ίντερνετ, η Real Madrid δεν το έκανε. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Λοιπόν, κάνω τίποτα λάθος. Σε όχι. Τεχνικά θέματα που δεν τα κατέχω και πολύ καλά. Για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, συγγνώμη, η Manchester που έχει ένα σκασμό πελάτες στην Ασία. Κορόιδο είναι ένα που δεν κάνει. Που δεν το κάνει. Web. Παίρνει λεφτά από αλλού. Δυστυχώς από αυτό δεν μπορεί να πετύχεις. Εμένω σε αυτό που είχα πει ότι αν του έδειχνε το Open θα κέρδιζε πολλά περισσότερα έμεσα. Πάλι το λες. Πάντα θα το λέω. Εγώ πριν δηλαδή και 100.000 να έκανε. Πάλι θα έλεγε το ίδιο. Θα έλεγα το ίδιο. Γιατί. Με το Πανιόνιο τώρα πόσο θα κάνει δηλαδή. Θα έχει υπογράψει την Όβα. Τι θα έχει. Θα έχει υπογράψει την Όβα. Άνθρακες ο θησαυρός, ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ δηλαδή. Καμία σχέση. Τι, καμία σχέση. Εσύ τα λες αυτά. Τι? Τώρα κάνεις το μάγκα. Τώρα βγάζεις τώρα από το πλοίο μου μέσα. Γιατί. Σταμάτησε να κλείψεις. Τώρα τα λες. Τι. Λοιπόν, εγώ λέω. Πού είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Θα έχει υπογράψει. Πάτε, αν πάτε στο Όβα, άνθρακες ο θησαυρός, ο τεράστιος λαός που θα καλύψει το. Πώς το λένε. Το διαφυγέν κέρδος από το υποτιθέμενο, υποθέμενη συνεργασία του ΠΑΟΚ με την ΟΜΑ. Και μαγιά του Σαββίδη, αν γίνει αυτό. Μαγιά όμως είναι ή οπισθογύρισμα. Ή οπισθογύρισμα της ΝΟΒΑ είναι. Θα δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα, θα δούμε τα νούμερα και θα τα πούμε σε λίγο.
επειδή τα κουκιά είναι μετρημένα ναι. και δεν βγαίνουν και θα πρέπει να παίρνει λεφτά και, και δικαίως θα πρέπει να παίρνει λεφτά. Για το ΠΑΟΚ TV μια ερώτηση. Μια φάση του Πανετολικού υποψία πέναλτι εκεί στη θύρα 7, γιατί την πνίξατε? Δεν το ξέρω. Κάτι που δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω. Η πέναλτι είναι ή επιθετικό φάουλ είναι. Κάποιοι τη τραβάει, κάποιοι. Ο Βιερίνια τι προβλέψει. Ο Βιερίνια δεν έπαιζε. Ποιο ο Βιερίνια? Κακώ πήγε εκεί και έκανε το μουγκό. Μα του καλέσανε. Κακώ πήγε. Δεν μπορεί να πάει ένα ποδοσφαιριστή εν ενεργεία. Πε ότι εγώ παίζω σε μια ομάδα. Πε ότι εγώ παίζω σε μια ομάδα. Και με καλούν στο TV τη ομάδα μου να σχολιάσω ένα παιχνίδι. Μπορώ να σχολιάσω ρε, τον προπονητή εγώ. Μπορώ να σχολιάσω το συμπαίκτη μου. Ότι έχει αδυναμία από εκεί η μεριά μου, ξέρω εγώ κτλ. Μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο 65 έχει λιώσει να πούμε και με τρίτο χαφ δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Και ότι έχει δεχτεί 8 επιθέσεις από το χώρο του άξονα. Μπορεί να τα πει αυτά ο Βιερίνια, με συγχωρείς. Μπορεί να τα πει. Εγώ λέω ότι τα ξέρει. Μπορεί ο Βιερίνια να πάει κάνει κριτική τον προπονητή του σε τηλεοπτικό παιχνίδι. Γίνονται ρε αυτά τα πράγματα. Μόνο που τον φωνάξα. Σωστή οποιοδήποτε Βιερίνια. Άρα δεν φταίει δηλαδή, Βιερίνια. Φταίει που πάει. Αυτός που σκέφτηκε. Αυτός που το σκέφτηκε απλά πήγε... Αυτός που το σκέφτηκε. Άμα στο εμπορικό κομμάτι το βάλω διαγώνισμα, θα το βάλω 10 κάτω από το 0. Εντάξει. Μ' αρέσει. Πολύ ωραία. Αρέσει δηλαδή. Πολύ Βιερίνια, ωραία. Ο Βιερίνια. Δεν είναι λάθος του παίκτη. Ο Βιερίνια. Αυτού η είναι λάθος που πήγε. Δεν φίλε. Ο Βιερίνια είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Τον είπα άλλο πήγε. Απλά πήγε και έκανε το μουγκό. Φυσικά έκανε το μουγκό. Τι απειλή. Δεν είναι χαζό. Ξέρω εγώ. Τι να παρακάνει. Τα χάφμπαση για τα πανηγύρια, τι να πει. Παφά δημιουργήσει πρόβλημα. Ακριβώς. Τι να πει. Άρα κακό τον φωνάζει. Καταρχήν. Φώναξε ένα μπαλέμαχο. Άρα δεν φταίει αυτό. Ακούω εδώ, θα πω. Φώναξε ένα μπαλέμαχο που δεν έχει ανάγκη από δουλειά. Φώναξε ένα μπαλέμαχο που δεν θέλει να γλύψει. Φώναξε ένα μπαλέμαχο που ξέρει μπάλα και τελείωσε η φασαρία. Σου γυάλισε η κόμμενα. Τι έγινε εδώ. Ναι, πού το κατάλαβε. Μη τη φαίνει εδώ, Αφροδίτη. Αυτό ο λιγούρι τη βλέπει και. Κοιτάει το μάτι, το λιγούρικο. Πάρ' την από εδώ το λιγούρικο. Γιατί η γυναίκα να με ζαχαρώνει και τι να σε ζαχαρώ, ρε κόκκινα, αυτή η γυναίκα εσένα. Εσύ και εκατομμυρίουχο να ήσουν αυτή η γυναίκα, τι να σε ζαχαρώ, τον αφαλό σου να δει. Εγώ δεν πρόκειται να γίνει εκατομμυρίουχο. Τι εκατομμυρίουχο, δηλαδή αυτό το μαύρο τον αγκώνα, το καθάρισε τον αγκώνα. Το γυάλισε με το γυαλόχαρτο. Τι να συλληπιστεί αυτή η γυναίκα εσένα. Τι να, τα παπούτσια, τα άπλυτα. Τόσο πολύ ζει. Τι να σε ζηλέψω. Κοιτά τη γυναίκα, θα ρίσκε 30 χρονών γυναίκα 28, τι να σε κοιτάξει ρε βόδι. Πάμε παρακάτω. Άσερε που είδα ένα τύπο στον δρόμο και μου λέει: μου είσαι πράκτορα που ήθελε να πει από αυτό η ώρα. Αυτό που έχω και την άλλη απάνω να πούμε την αρχή διαφημίστρια. Ναι. Το τρελοκομείο. Άρχισε να τσιρίζει. Τι έγινε. Η Αφροδίτη. Τι έγινε. Παίρνει άδεια, μου λέει. Ενώ να μην πάρω 5 μέρες άδεια. Πόρα βρήκε να πάρει άδεια, μου λέει. Λέω τώρα μωρή βρήκα να πάρω άδεια. Γιατί μας μετράνε λέει την ακροαματικότητα και φεύγεις. Και τι να κάνω λέω. Έτυχε λέω μια υποχρέωση της κόρης μου να πούμε. Και εγώ λέω για την κόρη μου κάνω υποχωρήσεις. Και δεν πήρα άδεια όλο τον Αύγουστο. Δεν θα φύγεις μου λέει πια μου το γιακά. Αυτή η παρανοϊκή λέω είναι θα με ρημάξει να πούμε. Θεοπάλαβη. Που θα πας ρε μου λέει να πούμε. Εσένα άμα φύγεις θα σου πει τίποτα τέτοιο. Γιατί είχατε πλακωθεί. Θυμάσαι μια φορά που θα σε πλάκωνε η Αφροδίτη. Κεφάλι με κεφάλι που ήρθατε. Για κάτι προμήθειες που ήθελες να πάρεις και δεν σας δίνανε. Θυμάσαι. Δεν κάνει φορά. Τα του οίκου μου εδώ. Για τον Νίκο και τον Νίκο. Κόκκινα τα έξοδα της παραγωγής αγοράστηκαν από τα highlights. Εφορία δεν υπάρχει και η τράπεζα παίρνει πάρα πολύ μικρή προμήθεια. Ωραία. Όσο για το Ραπτόπουλο. Έλεγε πως θα έχουμε 25.000 και είχαν 45. Απλά γελάω. Λοιπόν, εσύ δηλαδή συγνώμη, είσαι ευχαριστημένος. Εφορία δεν υπάρχει. Ναι. Έτσι λέει αυτός. Ρε φίλε, τα πιστεύεις τώρα, τα θέλεις. Έτσι τώρα. Λέει αυτός, τι να κάνω εγώ τώρα, τι. Και πρέπει να το πιστέψω. Και πρέπει να το πιστέψω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, για μένα, όπως το είδα το έργο, θα υπογράψει. Ωραία. Σε κανάλι. Ωραία. Λοιπόν, η Μάντσεστερ δεν το κάνει γιατί είναι σε κεντρική τηλεοπτική διαχείριση όπως και η Ρεάλ. Δεν είναι σαν την Ελλάδα που καθένα ψάχνει το συμβόλαιό του. Ναι. Αν ισχύει κάτι τέτοιο Σπύρο, τότε αυτά είναι τα. Άλλα θέματα, ρε. Έχει τίποτα άλλο να μας πεις. Ναι. Κάτι πολιτικό, κάτι κοινωνικό. Πέθανε κανένας, γεννήθηκε κανείς. Σε κανένα show biz έγινε τίποτα, ξέρεις τίποτα. Ή κοιμάσαι όρθιος να πούμε πάλι. Έχει τίποτα καλό. Περιμένω να με πεις τι. Εσύ σε αυτά είσαι άσος. Ό,τι θέλεις. Εγώ λέω ό,τι θέλω. Τον Άρη τον είδες. Τον είδα. Σ' άρεσε ο Άρης. Όχι. Γιατί δεν σ' άρεσε. Δεν έκανε φάσεις. Λοιπόν, δεν έφτασε στην περιοχή. Τι φταίω προπονητής επειδή δεν μπορεί να βάλει ο άλλος την μπάλα στα δίχτυα. Τι να κάνει ο Άρης. Με ρώτησαν μου άρεσε. Ναι. Τι δεν σ' άρεσε δηλαδή. Τι δεν σ' άρεσε. Έκανε 10 ευκαιρίες. Τι δεν σ' άρεσε. Δεν είναι να σου πω κάτι. Τι δεν σ' άρεσε δηλαδή. Τι δεν σ' άρεσε.
Δεν έπαιξε ποδόσφαιρο να με ενθουσιάσει. Τι δηλαδή... έπαιξε, γιατί έπαιξε Ολυμπιακός, ο Πάοκ ποδόσφαιρο. Όχι, θε να ετοιμάζει. Για την Ελλάδα μιλάμε. Τι έχει. Καλή λειτουργία είχε, κοντά οι γραμμές ήταν, πλευροκοπήσεις είχε καλές, φορτώματα. Έχει δύο κακά σημεία. Έχει δύο κοπρίτες να πούμε μέσα στην ομάδα που δεν μαρκάρει κανένας. Ο ένας είναι ο Φετβατζίδης και ο άλλος είναι ο Μαρτίνεθ. Τους βάζει και τους δύο μαζί ο Βρικόλακας, δεν γυρίζει κανένας. Αλλά είναι οι μόνοι που έχουν το ένας μέναν και μπορεί να κάνει. Ο Μαρτίνεθ έχει το ένας μέναν. Άντε πες ο Φετβατζίδης το έχει το ένας μέναν. Ο Μαρτίνεθ έχει τον ίδιο ζάκι με ένας μέναν. Απατεωνάκος είναι, μισοπνευμονάκος είναι. Τι να κάνει. Καλός είναι. Καλός είναι. Τι είναι λέει. Καλός είναι. Καλός είναι. Ξέρεις τη βουρδουλιά. Πρέπει να βελτιωθεί ο Λάρσον πολύ. Ποιος θα βελτιωθεί. Πρέπει να βελτιωθεί ο Λάρσον. Άσε μέρα τι έκανε το Λάρσον και ο Μάρσον. Ο Κορκούτ που μας έλεγε ότι είναι παλτό, τι έγινε. Καλός είναι. Τι έκανε ο Κορκούτ. Έλεγες ότι είναι χοντρός. Τι έκανε ο Κορκούτ. Όχι, είναι καλός ή κακός. Εντάξει, ένας καλός παίκτης είναι. Εντάξει, όχι, έχασε 2-3 κιλά. Εντάξει, τον έκανε χοντρό, χάρη. Πριν ένα μήνα βόδι ήταν. Τι. Εγώ κόκκινε όταν είναι άλλος επαγγελματίας. Έχεις απαιτήσει, ναι. 3 κιλά απάνω. Εμείς είμαστε 51 χρόνια βόδια. Και άμα βάλουμε κανένα κιλό, κάνει κούρμπα το μάγουλο, τραβάμε μια εβδομάδα με χόρτα και τυρί και χάνουμε τα κιλά. Και πάμε στα γυμναστήρια για να γυμναστούμε. Μπορεί άλλο να παίρνει 200 και 300 χιλιάρικα ή έστω 80-150 χιλιάρικα, αν είναι δουλειά του, και να μου είναι με κιλά. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Όταν ο Κορκούτ είναι καλά, θα είναι καλά. Σωστό. Όταν θα αρχίσει να μαρκάρει τον κόλ, γιατί το έφαγε ο Άρης. Άντε να σου πω γιατί το έφαγε τον κόλ. Γιατί το έφαγε τον κόλ. Ο Άρης φαίνεται από το ξεκίνημα ότι ευνηδιάζεται, δεν περιμένει τον Όφη. Ναι, γιατί τρώει τον κόλ ο Άρης. Τι φταίει. Ευνηδιάστηκε. Τι ευνηδιάστηκε. Δεν το περίμενε. Σου το πω εγώ. Δεν το περίμενε τον Όφη να πιέσει. Αυτό πιστεύω. Σάσα μαρκάρει καλά. Ο Ματίγια είναι λίγο στο μαρκάρισμα. Όχι. Φετβατζίδης και Μαρτίνε δεν μαρκάρουν. Ο Ντεγκίνη το παιδί, ό,τι μπορεί κάνει και αυτό στο μαρκάρισμα να έρθει από τον άξονα δεν έχει. Άρα μένει με 1,5 παίκτη στα γαφ. Ο Φετβατζίδης βγαίνει εκείνο το πιθίκι να πούμε. Ο Κοροβέσης. Ποδοσφαιρικό πιθίκι. Καλό παίκτη είναι. Α, εντάξει. Ο Χώμα Ερέκτου λέει τώρα τον Κοροβέση. Πηγαίνει ο Κοροβέση εκεί πέρα. Εγώ αν ήμουν Κοροβέση, θα αρκούμε να τον κάνω μαύρο. Τι να με κάνει ρε μαύρο στο ξύλο άνθρωπο. Φίλο μου είναι ο Κοροβέση. Μια χαρά σχέση έχω με τον Κοροβέση. Ο Κοροβέση λοιπόν. Καλό παιδίκι. Έκανε καλό παιχνίδι. Έκανε φοβερό παιχνίδι. Δηλαδή αν δεν ήταν φίλο, δεν τον έλεγε. Βράσε με να τον κολλήσω. Βγαίνει ο Κοροβέση. Από εκεί ο Φετβαζίδη τα χέρια στη μέση. Βγαίνει ο Κοροβέση. Αναγκάζεται πέφτει ο Σάσα. Τον περνάει και το Σάσα. Πάει στο Στρούγγεν. Ο Στρούγγεν. Πώς το λένε, Σούντγκρεν. Ο Σούντγκρεν είναι 50 ετών γυναίκα. Έχει πιάσει εμεινόπαυση. Μια ζεσταίνεται, μια κρυώνει. Στα λέω εγώ τα γράμματα. Μια είναι καλά, μια δεν είναι καλά. Μια πηδάει από τον μπαλκόνι, μια δεν πηδάει από τον μπαλκόνι. Δηλαδή τι είναι ο Στρούγγεν στην εμεινόπαυση. Σούντγκρεν. Ο Σούντγκρεν. Θα σου παίξει ένα μάτς καλό, ένα μάτς πολύ καλό και ένα θα είναι χάλια. Πέφτουν απάνω να πούμε στο Στρούγγεν που είναι χάλια. Δεν μαρκάρω Φετβατζίδης. Τραβιέ το Σάσα Μάσα να πούμε δεξιά να καλύψει το χώρο. Γίνεται η σέντρα και ενός ο χώρος από τα χαφ, έρχεται το χαφ, παμ, πάρτε τον κολάκι σου. Οκ, okay, boy. Κρίς Καβαδάς. Ακού εδώ, ας τον Κρίς Καβαδάς. Ο Κρίς Καβαδάς Αριανός είναι. Όχι. Τι είναι ο Κρίς Καβαδάς. Άκου το, άκου απάντηση. Τι όλοι. Καβαδάς. Να γελάσω. Καβαδάς τώρα. Είναι ο ιδιοκτήτης. Το τέσσερι στροχή ο ιδιοκτήτης. Να γελάσω τώρα. Να γέλα μετά. Γέλα μετά. Μια τηλεόραση βλέπουν πάνω από 5 άτομα. Ναι. Και 10. Άρα είναι πάνω από 200.000 αυτοί που είδαν το παιχνίδι. Τι είναι, λέει. Ρε φίλε, εμείς μιλάμε για τα έσοδα. Πόσα εκατομμύρια είναι οι παοξίδες σε όλο τον κόσμο, ρε. Είστε ένα 200. Και είδατε 45.000, πληρώσετε 5 ευρώ. Σκοτωθήκατε, ρε. Σιγά το νούμερο. Είστε ηλίθιοι και οι δύο. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Στη Γερμανία το είδαν πεντακάθαρα. Είναι ανάλογο στο πόσο γρήγορο είναι το. Δηλαδή στη Γερμανία το είδαν πεντακάθαρα και στην κάτω τούπα το είδαν 500 μέτρα από το γήπεδο. Δισκατάρατα δηλαδή. Δεν το είδαν καλά. Άμα το είδατε στη Γερμανία καλά, τι να σας πω, ρε φίλε. Έχετε καλύτερο να πούμε. Πώς το λένε, καλύτερο, καλύτερη πρίζα να πούμε. Κοινά που έχω. Κάνα στοιχηματάκι, Ραπτόπουλο Σαββίδης, δεν θα πάει στην Νόβα. Βάζεις. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς σκέφτεται ένα πλούσιο στο μυαλό και στη τσέπη. Άρα, Ραπτόπουλο, κάνει υπέρβαση. Τα βλέπεις πολύ του ποιότητα τα πράγματα, λέει. Πώς θες να τα δω, πανοραμιότητα. Πολύ κοντόφθαλμα. Α, κοντόφθαλμα. Του ποιότητα σημαίνει κοντόφθαλμα. Μπάξι, Ραπτόπουλε, η εικόνα ήταν μια χαρά. Ναι. Τι να σε πω. Τι να σε πω. Τι να σε πω. Χοντρό λιγνό, μικρός, έβλεπα καλύτερα στο ασπρόμαυρο. Άντε, ρε, φύγετε. Η εικόνα ήταν μια χαρά. Ο Βιερίνια πήγε εκεί για να κάνει γκέλ στο κοινό του ΠΑΟΚ. Που ήταν ο Βιερίνια πήγε εκεί και έκανε τον Ντέμι Νικολαίδη. Το Μουγκό έκανε εκεί. Και καλά έκανε. Γιατί ο Βιερίνια ξέρει μπάλα. Δεν είναι ντέμις. Ο Βιερίνια προσωπικότητα. Άμα σταματήσει την μπάλα θα σταθεί στην κοινωνία ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια άξιος άνθρωπος. Δεν είναι ντέμις.
Απλά εκεί δεν έπρεπε να πάει γιατί ο Βιέρι είναι. Γιατί είναι ενεργεία ποδοσφαιριστής. Είναι ενεργεία το παιδί ποδοσφαιριστής. Και θα γίνει η ομάδα ανακάτω. Τι να πει τώρα, ότι βλέπει κάτι στραβό. Σωστό είναι αυτό που λέει. Είναι το μοναδικό σωστό που είπε για την πρώτη ώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές. Μετρόπολης ακούτε τη Κακομοίρα μέχρι και τις 4. Το 2310 για τα 390 είναι δικά σας. 955 κενό. Το μήνυμα στο 54340. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορεί να κάνει οριστική διαγραφή του αυτοκίνητός με ένα τηλεφώνημα στο 18133, έχοντας μπροστά σου την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, και όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνουν η αδερφή Κωνσταντινίδη γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντάς σου την καλύτερη τιμή της αγοράς. Όλα αυτά στο 18133. Στα κοινωνικά, λέει, Ραπτόπουλε, ευτυχώς που κάει και ο Αμαζόνιος, να έχουμε ζητώ χειμώνα από το φαινόμενο θερμοκηπίου και δεν θα κάψουμε δικά μας ξύλα. Κοινωνικά, άστο φίλε, αυτό είναι ένα δράμα το οποίο τι συνέπειες θα τις δείτε στην πορεία. Γιατί δεν είναι μόνο. Μετά θα γράφετε θεομηνία. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι κάηκαν τόσα εκατομμύρια στρέμματα δασών, είναι ότι μετά θα δείτε ότι θα έχουμε πλημμύρες, θα έχουμε. Θεομηνία, θεομηνία. Τι θεομηνία. Έτσι τα λέτε. Ανθρώπινη βλακία. Ω, δεν τα λέτε. Θεομηνία. Θα λένε εκεί οι ειδήσεις. Θα βγαίνει η Στάι με το ταγεράκι. Θεομηνία, θεομηνία. Στην Ελλάδα έχουμε 50 γραμμές σύνδεση Ραπτόπουλε και στη Γερμανία έχουμε 500. Εννοείται το βλέπανε σφαίρα εκεί, και εδώ σε 102 χρόνια που έρχονται χιλιάδες σύνδεση στο ίντερνετ, εκείνη το μέλλον. Όχι απαραίτητα. Εγώ είμαι ζαλισμένος, ρε φίλε, από χθες. Είδα ένα 30 λεπτό καλή μπάλα τον ΠΑΟΚ, πλευροκόπηση σέντρα. Ωραία μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Καλό, σωστό. Μετά από εκεί πέρα, blackout ο ΠΑΟΚ. Είδα 30 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ παίζει μπαλάρα 30 λεπτά από τα 90 και μετά τα 60 λεπτά κάνει μια συντήρηση και τα υπόλοιπα 25 τα τελευταία είναι στα κόκκινα. Η μετάδοση γίνεται μέσω YouTube από το Embedded Player στο site του ΠΑΟΚ. Στη Γερμανία το έλεγαν καλύτερα, επειδή λάμβαναν από διαφορετικό σερβέρ από ό,τι εμείς εδώ. Και έβλεπαν από ένα σερβερ που δεν είχε την διακίνηση με το σερβερ στην Ελλάδα. Εντάξει. Που είχε αυξημένη κίνηση εκείνη την ώρα. Φτάνει, ρε κόκκινη. Ως προγραμματιστής και ως Ολυμπιακός, ο Ελ Αραμπί είναι για τα σκυλιά. Ναι. Ποιος είναι ο Ελ Αραμπί του Ολυμπιακού? Φυσικά είναι για τα σκυλιά. Και αν δεν πάρει ο Μπρουτόταυρος καλά δεκάρι, θα έχετε να πιέπει από τα βάρνα να κάνετε διαιτησίες και τέτοια. Από τη γυφτιά του Μαρινάκη πήρε 38 εκατομμύρια, δεν δίνει τα 4 να πάρει ένα μπεχταρά. Έχει το Βαλμπουενά εκεί πέρα 40 χρονών. Α, τη βγάλει μέχρι τον Μάιο. Άντε να χαθείτε. Πάμε από εκεί πέρα. Άντε να χαθείτε από εκεί πέρα, ρε. 38 εκατομμύρια παντελόνια σε ο Βρούτο, να πούμε. Βρουτόταυρος. Έλα, φίλε. Ναι. Τι μπέρε, φίλε. Πρόβατος. Έλα, γεια σου, παιδιά. Καλώς το. Λοιπόν, όλο το ζουμπί Ραπτόπουλε και κόκκινε είναι ότι ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 45 πρωταθλήματα, φίλε. 44. Έχασε ένα πρωτάθλημα, άκουσε λίγο. Έχασε πέρυσι ένα πρωτάθλημα. Το πήρε ο ΠΑΟΚ με την προοπτική ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει εύκολες κληρώσεις για να περάσει ο Μήλος, για να πάρει τα φράγκα, για να κάνει την υπέρβαση, για. Έτσι πως έγινε το θέμα. Πήγε ανάποδα, ναι. Που έφυγε ο ΠΑΟΚ από το Champions League, τα παντελόνια ο χοντρός. Άμα πάει και λίγο καλά και πάρει και κάποιους βαθμούς. Κάτσε, μην γίνει κανένα στραβή. Τα 40 εκατομμύρια μπορεί να γίνουν και 45. Στην Ρωσία μην γίνει κανένα στραβή τώρα, κάτσε. Μπράβο, παίρνει και 7,5 από την τέτοια, από Ρωσία την Νόβα. Κάτσε, μην γίνει κανένα στραβή τώρα. Άκουσε λίγο, παίρνει. Πώς θα φάει γκολ ο Ολυμπιακός, ρε, σαν χλαμάρα. Τι είναι, κρίση. Κάτσε, μην γίνει κανένα στραβή. Τι έχει το Γαλατίδι, έχει την μπακ και τον. Βρε μπάλα είναι, δεν ξέρω. Μπάλα είναι, ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να χάσει και 6-0, εντάξει, λοιπόν. Παίρνει τα 40 εκατομμύρια από το Champions League, παίρνει τα 7,5 από την Nova, χορηγεί ιστορίες στον Ατάλο, παντελονιά, άμα πουλήσει και κανένα δυο παίκτες, άμα κάνει λίγο καλή πορεία, μπορείς και ξεφορτωθεί κάτι. Να πουλήσει τον Κούτρι, τον πουλάει ένα χρόνο. Άμα θα παίξει 2-3 καλά παιχνίδια στο Champions League, μια χαρά. Πού να τον πουλήσει τον Κούτρι, ρε φίλε. Άμα θα πάρει και κανένα δεκάρι, δεκαπεντάρι από εκεί, 60-70 εκατομμύρια χοντρός. Αυτό είναι όλο το ζουμί. Και εσείς εδώ καθίσαι και πες το αίτητος Νταπλούκος και τα λοιπά. Και παίξει εσύ τώρα με τη Σλόβαν. Να μπορέσει να περάσει, να δεις άμα θα περάσει κιόλας και κάτσε και πουλά 40.000 συνδρομές να πάρεις 200.000 επί 5 ευρώ η συνδρομή, 4-5-20. Να δούμε πώς θα βγουν τα κουμπιά. Άντε για χαρά. Επόμενος. Καλά λέει, καλά τους τρολάρει τώρα. Έλα Γρηγόρη. Έλα Κωστή. Το SDNA λέει το πείραμα πέτυχε. Τι δες να πει το SDNA, ρε Κωστή, το SDNA διαβάζεις. Έλα ρε φίλε. Πέτυχε. Έλα, καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη. Γεια σου ρε φίλε. Κρεμίδας Κώστας. Ωχ. National Geographic.
Καταρχήν, προχθές το πέναλτι ήταν πέναλτι. Καλά, το πέναλτι ήταν πέναλτι, αλλά κι εσείς μια ιδία είστε, ρε φίλε. Εντάξει, Κωστή, ένα παιχνίδι κάνετε καλό και έρχεται η Τρίπολη. Τη γλώσσα της αλήθειας, έτσι. Τη γλώσσα της αλήθειας τώρα. Εγώ αυτό τα ακούω, φίλε. Ήταν πέναλτι. Και άμα ήταν το αντίθετο, θα το έδινε στον Ολυμπιακό. Είπαμε, δεν είμαστε κομπληξικοί και μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Και πάμε παρακάτω τώρα. Εγώ είδα όνειρο. Πάλι. Το έγραψες. Ναι, είδα όνειρο. Θα παίξει Μπενφίκα Ολυμπιακός. Θα περάσει Ολυμπιακός αύριο, τώρα μην λέμε χασά. Και την Παρασκευή είδα όνειρο ότι θα κληρωθούμε με την Manchester City, την Μπενφίκα και την Club Brugge. Ναι. Είδα όνειρο. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Και ναι. Πώς θα πάω στη Λισαβόνα, 19 Σεπτεμβρίου, πρωταγωνιστική. Έχω τρία φιλαράκια από δύο παοξίδες και ένα παναθηναϊκάκια. Λοιπόν, από εδώ θα ξεκινήσω από Αλεξάνδρεια, θα βγω η Κομινίτσα, θα βγω με το καράβι απέναντι στο... στο Πρίτεζι, στο από εκεί να κόψω αριστερά, Σαλέρνο, Νάπολη, Ρώμα, θα περάσω την Τσιβιτσαβέτσια, Λιβόρνο, Γκροσέτο και θα βγω Τζένοα. Θα περάσω τη μεγάλη τη γέφυρα την οποία την υπεσκέπασα τώρα, έκανα μήνα που την έχουν κάνει τη γέφυρα, θα περάσω απέναντι στη Βεντιμίλια, Σαν Ρέμο, Ιμπέρια. Δεν έγινε η γέφυρα, η γέφυρα θα είναι έτοιμη σε 1,5 χρόνο. Όχι, Γρηγόρη μου κάνει την πλάτη άλλη, το ξέρω πολύ καλά. Απλά τώρα έχει 10 μέρες που την κρεμίσαν τελείως. Όχι, κολλήσαμε. Μύρε παιδιά με τη γέφυρα, παρακάτω. Ναι, Κωστή μου. Λοιπόν, από εκεί θα βγω Μονακό. Oh. Θα πιω το καφεδάκι μου εκεί στο μαγαζί του. Με τι αμάξι θα πας? Με το Καρίνα. Πόσες χιλιάδες. Θα αλλάξω τώρα η μάτα χρονισμού τώρα. Oh. Θα αλλάξω και τα λάδια μου και είμαι έτοιμος. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχει το Καρίνα? Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη μου, θέλω άλλες 50.000 χιλιόμετρα να συμπληρώσω 1,5 εκατομμύριο. Συγγνώμη με την ίδια μηχανή. Πραγματικά, μιλάω σοβαρά τώρα. Είσαι Θεούλη. Στάσου ρε Θεούλη. Στάσου ρε Θεούλη. Στάσου ρε Θεούλη. Ρε χτυφιά την έχεις κάνει τη μηχανή. Αλλάζω. Η μάτη χρονισμού έχω αλλάξει 17. Βρε η μάτη χρονισμού αλλάζουμε όλοι. Ρε χτυφιά την έκανες. Όχι τίποτα αποδειγμένα. 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα με βενζίνη. Φύγει από εδώ πέρα. Φύγει από εδώ πέρα. Θα έρθει ο Πέντε μέσα. Θα μας πει. Στο Φαλακρό άρεσε ο Άρης που ενώ έχανε δεν μπορούσε να ανεβάσει πίεση να βάλει τον Όφη μέσα στην περιοχή και στο 87 χάνει τα τέτ στην πλάτη της άμυνας η ομάδα από την Κρήτη. Αλλά έτσι τα άλλες άμα δεν κρίνεις αντικειμενικά γιατί συμπαθείς τον Παντελίδη. Εγώ τον Παντελίδη. Εγώ συμπαθώ τον Παντελίδη. Εσύ συμπαθείς τον Παντελίδη. Ναι, εγώ. Γιατί να το συμπαθείς? Γιατί να μην το συμπαθεί. Γιατί να το συμπαθεί ή να τον αντιπαθεί. Υπάρχει ένα λόγο να συμπαθούμε ή να αντιπαθούμε έναν άνθρωπο στη δουλειά μα επάνω? Όχι, τον εξηγώ ότι εγώ το συμπαθώ. Γιατί το συμπαθεί. Μου είναι συμπαθή. Επειδή έσαι τον Ηρακλή. Καλά θέλω. Αυτό είναι. Επίση για την εικόνα τη μετάδοση, αν εκεί που το έβλεπε το ίντερνετ το κλέβουν από το διπλανό, λογικό είναι να μην έβλεπε καλή εικόνα. Για μένα λέει. Ναι. Εντάξει. Κλέβετε ίντερνετ. Μπορεί να κλέψουμε και ίντερνετ. Γιατί. Παρακαλώ. Έλληνες είμαστε εμείς, να μην κλέψουμε κάτι. Ναι. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, πολιτικό θέμα θέλεις, Θέλω πολιτικό δώσω. Θέμα. Θα καθάρισε τα εξάρχεια ο Μητσοτάκης σε μια εβδομάδα. Θα το δώσω, θα το δώσω. Καθάρισε τα πανεπιστήμια ο Μητσοτάκης σε μια εβδομάδα. Κάτσε, θα ακούσω. Ένα πολιτικό θέμα. Λοιπόν. Πες μου πώς το βλέπεις, πώς τον είδες μάλλον και πώς το βλέπεις την Πέμπτη. Θα κερδίσει 2-0 την Πέμπτη και θα περάσει. Αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό βλέπω. Ευχάριστο. Είναι επικίνδυνο το 2-0 που λέει. Εγώ το παίζω σκορ 2-0. Ο ΠΑΟΚ πρέπει και περιμένω να βάλει 3 γκολ. Μακάρι να βάλει 4. Γιατί, όχι άλλο, μπορεί, θα σου πω γιατί. Το 2-0 δεν θέλει πολύ να γίνει κέντα. Δηλαδή ένα γκολ άμα βάλουν αυτοί, 2-1 περάσανε. Εντάξει ρε κόκκινε, να βάλουν και αυτοί μια ευκαιρία ένα γκολ κανένα. Πώς θα βάλουν γκολ λοιπόν, και αυτοί τι τώρα. Στο θέμα μας. Πάμε στο θέμα. Από μέσα Σεπτεμβρίου. Ναι. 7 ημέρο θα δουλεύουμε, όλα ναι. Τα μαγαζιά ανοιχτά. Θα ανοίγουν όπως αυτό το περίπτωση στο Λευκό Πύργο που ναι. Έχει κλείσει 25 χρόνια. Όποτε θέλεις ανοίγεις, όποτε θέλεις θα κλείσεις. Συγγνώμη. Όλο αυτό το σκηνικό που ακούω. Ναι. Για το ότι θα κατεργηθεί η Κυριακή. Εγώ δουλεύω εδώ και 20 χρόνια κάθε Κυριακή. Πληρώνεις. Η δουλειά μου είναι ρε φίλε, πληρώνομαι, φυσικά πληρώνομαι. Δεν πληρώνομαι. Κοίταξε, να δεις. Γιατί υπάρχει κάτι που κάνει τζάμπο φαλακρό. Ο άλλος είναι στο εστιατόριο, δουλεύει Κυριακές. Ο άλλος είναι φύλαξη, δουλεύει Κυριακές. Μισό λεπτό, ο άλλος δουλεύει βουκαρά στο βενζινάδικο. Ένα λεπτό να τα πω, δουλεύει Κυριακές. Ο άλλος είναι και το φορτηγό. Ο άλλος δουλεύει στο ΝΟΑΣ. Έχει πολλές δουλειές. Άλλος δουλεύει στο ταξί.
Τώρα όλοι οι τεμπέληδες του δημοσίου, αυτούς φοβούνται μη χώσουν εκεί την Κυριακή. Άμα ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει την Κυριακή, να κάνει τους τεμπέληδες πρώτα, τους δασκάλους, τους καθηγητές και τους δημοσίους, Σαββατοκύριακα και αργίες, άμα είναι μάγκας, να τους κολλήσει εκεί πέρα. Γιατί εμείς θα του πω το Μητσοτάκη, δουλεύουμε 20 χρόνια Κυριακές και σαν και εμάς ένα εκατομμύριο ακόμη. Άντε με το Μητσοτάκη, πάμε επόμενη γραμμή. Φύγε, επόμενος. Μας έκανε τώρα ο Μητσοτάκης, φοβηθήκαμε. Α, πάει να δουλέψει η κόρη του που μπήκε στην τράπεζα επάνω, να δουλέψει και αυτή Σαββατοκύριακο. Άμα τον αρέσει το Μητσοτάκη. Οι δημόσιες υπηρεσίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα τις βάλει Κυριακή. Ή αν βάλει το μαγαζί και το εμπορικό κομμάτι. Έχει πισινό ο Μητσοτάκης να πει τράπεζες, εφορίες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, πώς τις λένε τις άλλες δημόσιες. Άστο, δουλεύουν ούτως ή άλλως πέντε. Μπορεί να το πει. Ή αν πουλήσει μαγκιά σε εμάς, ξέρω εγώ. Έχει και πέναλτι στον Ιντέγερ κόκκινα. Δεν προλάβαινε την μπάλα και έκανε βουτιά. Άλλο η επαφή με τα χέρια και άλλο το σπόρο σου μαγεί διαφορά. Ποιος Ιντέγερ μόνο το ψοφίλει. 98 σε άλλο. Έλα μόνο καλά λέει τώρα. Σε άλλο ήταν πέναλτι. Θα μπαίνανε μέσα τώρα, θα κάλα, θα διαμαρτυρόταν. Κοιμήθηκαν όρθιοι. Άρης και δεν είμαι καλά. Άρης και δεν είμαι καλά. Άρης και δεν είμαι καλά. Να το Facebook, να το Instagram, μηγκόμενες, να ανυφοπάζωνα το Χαριλάου, να ο Κολτσίδας κοιμήθηκε, να ο Παντελίδης τον έπιασε το ψυχολογικό, ο Βάβαλης βάβαλα, τα ήθελα και τα άπαθα να πούμε, δεν μιλάει, δεν λαλάει, πώς θα πάρεις μπέναλτι. Για να πάρεις μπέναλτι πρέπει να έχεις και τσαγανό. Παίξε μπάλα να πάνε στον κόσμο. Θα είμαι εγώ στο Χαριλάου. Ο Βαγγέλας μίλησε πρώτος, πρώτος στόχος. Εδώ πήγε ο Παράπαπα, πώς το λένε, Χαράπαπα, πήγε πάνω στο ΒΑΡ, έλα ρε μάγκα να πούμε, του λέει και τι γίνεται, και ο Βάβαλης κοιμόταν στον πάγκο με τον Παντελίδη και τον Κολτσίδα. Έτσι, έτσι είναι, αυτοί είναι οι μεγάλες ομάδες. Αυτές είναι οι μεγάλες ομάδες. Παρακαλώ. Άντε μπράβο. Βάβαλα. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Ακούω εδώ και μέρες το γιατί δεν πηγαίνει ο ΠΑΟΚ στο Open αφού ανήκει στο Σαββίδι. Εγώ το είπα αυτό, ο κόκκινος το λέει, φίλε. Ναι, ασχολούμαι εγώ με κανένα όπεν. Το ακούει πολύ, το λένε. Α, το λένε πολύ, ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει στο όπεν, γιατί πρέπει να παρουσιάσει στην UEFA έσοδα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος το λέει αυτό? Για το financial fair play. Ρε φίλε, μπορεί να πάει στο όπεν με ένα ευρώ? Όχι. Γιατί? Γιατί. Να το εξηγήσω. Νομικά δεν μπορεί. Ναι, γιατί. Κάτσε να μας πει αυτό που ξέρει. Ανήκει στον ίδιο όμιλο με το Open. Είναι σαν να βάζει στη διμέρα. Από τη δεξιά. Στη διμέρα. Ναι. Δεν έχει το δικαίωμα. Δωρεάν δεν μπορεί να το κάνει, ρε φίλε. Από τη δεξιά τσέπη στην αριστερή τσέπη. Ρωτάω κάτι. Ποιος τον απογορεύει να το κάνει δωρεάν? Μα δεν θα έχει έσοδα από όλο αυτό. Τι δεν θα έχει? Έσοδα. Θα έχει τηλεθέαση. Ναι, έσοδα. Τα έσοδα που θέλει η UEFA θα τα έχει. Ρεάς τι θέλει η UEFA. Ναι, από τη μία λέμε. Έχει 100 τρόπους να εμφανίσεις έσοδα. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Αν θέλεις, έχει 100 και ένα τρόπους. Δεν τους έχει βρει όμως. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Αν θες να εμφανίσεις έσοδα και έχεις χρήματα, εύκολο είναι. Το θέμα είναι ότι δεν το κάνει. Ότι υπάρχουν τρόποι. Ρε φίλε, εμείς δεν είμαστε εδώ για να λέμε ποιος κάνει και τι κάνει. Εμείς λέμε τη γνώμη μας για αυτά που βλέπουμε. Και λέω το όφελος που θα έχει για μένα ο ΠΑΟΚ. Πηγαίνοντας στο Open θα ήταν μεγαλύτερο από αυτό που κάνει το εγχείρημα. Okay, ναι, είναι μια άποψη. Απλά εγώ αυτό γνωρίζω και αυτό λέω αντίστοιχα. Οπότε γι' αυτό ο ΠΑΟΚ αν δεν περάσει την Πέμπτη θα αναγκαστεί να πάει πιστεύω στην Όβα. Ας έρθει η Πέμπτη, φύγε. Καλό υπόλοιπο της μέρας σου. Έλα, καλό. Ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον, καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά μου? Καλά, καλά, εσείς. Να πούμε για τον απελοφιλοσοφό Περέιρα, πώς το λένε αυτό το προπονητή. Ναι, το προπονητή είναι. Εγώ θα το χαρακτήριζα το Μιχάλη Κυρίτσι του ποδοσφαίρου. Θυμάστε τότε που ο Άρης είχε τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Μπραντ Σέλερς και προπονητή είχε έναν αυτόματο πιλότο και πήγε να χάσει το πρωτάθλημα από τον Καρατζουλίδη, τον Σταυρόπουλο, τον Φασούλα. Τέτοιο προπονητή έχουμε. Τους έχει τεντώσει αυτό που λες. Είναι μια ομάδα έτοιμη, κακός εσύ Ρατόπουλε λες ότι ο Λουτσέσκου δεν ήταν καλός. Μια χαρά ήταν, ήξερε το υλικό του. Ήταν καλύτερος από αυτόν. Και έπαιζε συντηρητικά. Σου λέει τι να πάω με το Σάχο και το Κάνιας, κάτσε εκεί πίσω, 4-3-2-1. 4-3-2-1. Αυτός είναι σαν να έχω τώρα ένα Opel Vectra 1672 άλογα, το πάω στις 6.500 στροφές ναι. Και έχω την απέτηση
να μου λέει, ξέρω εγώ, ρε, εσύ αυτό κάνει πολύ θόρυβο η μηχανή. Ναι, αφού το πάμε στις 6.500 στροφές, ρε φίλε, να πούμε, είναι δυνατόν, δηλαδή θα σαπίσει η μηχανή. Και το κάνει συνέχεια, φίλε. Και το κάνει συνέχεια. Επίσης, παίζει μπασκετική άμυνα εκεί με τον εσύ. Την πρώτη φορά έχω δει εξάρι να μην ξέρει από man to man και να βοηθάει το Βαρέλα. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες αυτό. Μόνο ζώνη μπορεί να παίξει. Μόνο ζώνη μπορεί να παίξει. Τότε να τον προτείνουμε στον Κώστα το Φλεβαράκι, στον προπονητή του μπάσκετμπολ, να φέρουμε και κάποιους προπονητές από την Αμερική να τον ψηλώσουν. Έχει φοβερό όγκο εσύτη. Για μπάσκετ κάνει. Όχι, είναι ογκώδης, είναι δυνατός. Ναι, είναι ογκώδης, μπορεί να παίρνει και τα rebound, να τον κάνουμε και δύο. Με στριακέ να κάνει και blockout. Να κάνει και blockout, μια χαρά. Δηλαδή κάνει. Δηλαδή, γιατί για ποδόσφαιρο να παίζει ζώνη. Φτάνει, του έσκησε, φτάνει να συνεχίσει. Μάδα που παίζουμε με πέντε στην άμυνα. Να είσαι καλά, φίλε. Το σκύλο. Το πρωί ο Μπούζος έβαλε τον ήχο από τη στιγμή που κοιτάει ο διαιτητής στο βαρ. Ακούστε λίγο προσεκτικά ποιο ακούγεται από μέσα και τι λέει. Ο Κυρσάβας. Έχουμε τέτοιο ήχο. Ο Καράπαπας ήταν. Έχουμε τέτοιο ήχο. Ο Καράπαπας ήταν. Ναι, έχουμε τέτοιο ήχο. Το έβαλε, το άκουσα κι εγώ. Και ακούγεται στο βαρ να μιλάει στο διαιτητή. Ναι, και ο Βάβαλης καθόταν με τον Παντελίδη και βλέπανε τη θύρα 1. Αυτό για γέλια είναι. Αυτό είναι έπαινος για την ομάδα του, ρε. Πλάκα μου κάνει. Τι είναι, σαν τον Κολτσίδα που καθόταν στον πάγκο. Κόκκινε, πες τα πρόβατα που δεν έχουν καλή κάλυψη από το PAOK TV. Φταίει που είναι τζαμαζίδες και μπαίνουν 30 άτομα από ένα ρούτερ και ρίχνουν ταχύτητα. Εμείς χθες βλέπαμε το παιχνίδι σε μαγαζί, κλείσαμε το ασύρματο δίκτυο και είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα. Σε δύο φάσεις κόλλησε, μόνο για 2-3 δευτερόλεπτα. Φίλε, εδώ φταίει το ότι έχουμε 50 γραμμές ενσύρματες συνήθως. Εντάξει, 49,7 πόσο φτάνει εκεί από το καλώδιο. Αλλά αν δουλεύει και το WiFi μετά. Δεν ξέρω, είναι και τεχνικά θέματα, θα σας τα πει εδώ τα παιδιά που ασχολούνται περισσότερο. Πάμε, ρε, δεν ξέρουμε τεχνικά. Αστείο πόκο λόγο πάνω. Παίζει ρόλο. Με το Χριστάκι για να μας πει. Η ταχύτητα του διαδικτύου παίζει μεγάλο ρόλο. Εντάξει. Παρακαλώ. Μάλιστα. Κάτι παραπάνω από μένα, σε αυτά ο Κόκκινος ξέρει. Σίγουρα και ο πόκο λόγο μας εξηγήσουν, να πούμε. Όχι, ότι παίζει ρόλο, παίζει. Παίζει ρόλο. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώ τώρα. Ρωτούσε τον Κόκκινο γιατί δεν το άρεσε ο Άρης. Δεν μου άρεσε, είπα. Δεν μπορούσε να απαντήσει, ούτε οι Αργιανοί μπορούν να απαντήσουν. Εδώ ο Παντελίδης δεν μπορεί να απαντήσει. Εσένα σου άρεσε. Ο Άρης, ναι. Επιθετικά ήταν πολύ καλός. Έκανε ευκαιρίες, μπήκε και μέσα με φίλε, Παντελίδη ομάδα... και δοκάρι είχε και μπαίνανε. Δύο δοκάρια έχει. Μια ομάδα την κρίνεις για την γενικότερη εικόνα της, όχι... Ναι, ναι, το λέω, λέω για την επίθεση και λέω το πρόβλημα του Άρη είναι τα αμυντικά χαφ. Το πρόβλημα του Άρη είναι οι δύο τεμπελχανάδες, αριστερά και δεξιά. Το πρόβλημα του Άρη, άκουσε με να σου πω τι είναι. Ο Ματίγια... Άκου τώρα μένα τώρα. Ο Ματίγια... Το αμυντικά χαβ. Άκουδο, άκουδο. Ο Άρης έχει 1,5 αμυντικό χαβ. Άκουδο, σωστό. Μια φορά σε παίρνω, δεν σε παίρνω καθόλου φέτος. Άκου, άκου να μαθαίνεις. Έχει 1,5 αμυντικό χαβ. Έχει το Σάσα και μισή Μπάσα. Αυτά είναι. Κανένας δεν μαρκάρει από τους άλλους. Ούτε Τόμς, ούτε Μαρτίνε, ούτε Φατζίδης, ούτε κανένας. Με αυτόν τον τρόπο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Σου βάζει τον κολόφι και συνεχίζει και έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Σωστό. Δεν μπορείς να τον πνίξεις τον αντίπαλο με ένα αμυντικό χαφ μόνο. Ούτε πρέσιγκ να κάνεις, ούτε. Σωστό. Να σε καλά, σωστό. Δεν μπορείς να τον πνίξεις. Σωστό, σωστό. Απλά ήθελα να το συμπληρώσω. Με 1,5 αμυντικό χαφ, γιατί ο Ματίγια πιάνει για μισό στο κόψιμο. Και έχεις Μαρτίνεθ τεμπέλη, Φετβαζίδη τεμπέλη. Αυτό είναι το θέμα του Άρη. Και ο Φορ που του τη φέρνεις και δεν μπορεί να βρει πούλμαν στα 10 μέτρα. Ρωτάει φίλος ποια γνώμηση για το Μίσιτς. Έχει έφεση το σκοράρισμα, λέει φαίνεται. Τι έχει ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς πήγε να κάνει σέντρα. Και έβαλε γκολ. Και έβαλε γκολ. Τι να κάνουμε. Άμα βάζει γκολ. Ότι έχει τύχη έχει. Εντάξει. Έχει μεγάλη τύχη. Χωρίς τύχη δεν πάω στενά. Ένας μέτριος χάφ είναι και ο Μίσιτς, ο οποίος είναι αδικημένος γιατί με αυτούς τους μέτρους έπρεπε να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Εντάξει. Επόμενος. Ναι, έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα τα αγόρια. Όχι, μανούλα μου. Τα όμορφα. Έλα. Λοιπόν, 45.000 κύριε Ραπτόπουλο είναι πολύ καλά. Λοιπόν, εγώ εχθές στην πόλη των Σερών είδαμε στο καφενείο 150 άτομα το μάτσο. Είχαμε 150 άτομα με ένα φραπέ και 5 ευρώ πληρώσαν όλοι μαζί. Σκοτωθήκατε ρε τον Μπακ, πολύ τον βοηθήσατε. 150 άτομα. Ναι. Να έλα να σε πάρω να δεις ρε ποια φραπέ που σπίνουμε ρε, τι είμαστε. Εσείς μπορεί να πίνετε φραπέ εκεί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη βαράμε οι παοξίδες ένα φραπέ, 4 παγάκια
Και 4 τόνοι νερό να αερώσει ο Φραπές, 4 ώρες και... τον πίνουνε βρε, τι να κάνουν και βρε. Και πληρώσαμε και το 5 ευρώ έτσι για την πλάκα. Τι να κάνεις βρε τώρα. Βρε. Στην επαρχία, στην επαρχία μπορεί να είστε Μερακλίδες, μπορεί να είστε διαφορετικοί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έλα καμιά βραδιά σε τα ίδια. Άμα έρθω βραδιά, που θα με κοιμήσεις. Έλα θα σε κοιμήσει κιόλας όπου θες ρε. Εντάξει. Όπου θες ρε θα σε πάω ρε. Εντάξει. Έλα και πέρα και όλα δικά μου είναι. Πάμε ρε μια μέρα το βρούμε. Θα γίνει της κλάνιας. Έλα ρε πέρα τόσο ραντεβού όποτε όλα. Καλά καλά θα σου έρθω εμείς δεν αγωριέσαι. Θα τρελαθώ από την πολλή δουλειά καμιά μέρα, πάρω τα μάξια θα σου έρθω. Εσύ έχεις τρελαθεί και χωρίς δουλειά δεν χρειάζεται. Παρακαλώ. Έλα φίλε ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ραυτόπουλε, δηλαδή είδες εσύ το παιχνίδι του Άρη και ο Άρης δεν ισοπαίδωσε τον αντίπαλο. Σε είπα, είπα ρε φίλε εγώ κάτι τέτοιο. Όχι, τώρα, είπα εγώ ότι ο Άρης έχει μεγάλο πρόβλημα με τους soft half πλην του Σάσα και τους extreme που δεν μαρκάρει κανένας. Το είδες ρε παίκτη. Ποιο? Το κατάψε τον αντίπαλο, πλάκα με κάνετε ρε. Είδες την περίληψη του παιχνιδιού, είδες όλο το παιχνίδι. Εγώ είπα ότι δεν μ' άρεσε ο Άρης. Όχι, δεν είπα σ' άρεσε ή όχι, εγώ σε λέω κάτι συγκεκριμένο. Το κατάπιε τον αντίπαλο στην κυριολεξία. Δεν αμφιβάλλω. Δεν έχει φορ, δεν έχει φορ να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Μια χαρά έχεις φορ. Ότι θέλουμε κάνα δύο σε εισαγωγικά αλήτες. Είναι δυνατόν ρε, να μην πέφτετε πάνω στο διετή τρία άτομα ρε. Σωστό, σωστό. Να. Ρε είναι δυνατόν ρε. Να μην χρησιμοποιείς τη λέξη που χρησιμοποιείς και εσύ να πούμε σωστό, τώρα. Σωστό, επαυξάνω. Μην πέφτεις στο επίπεδο του Φαλακρού, εσύ κράτα επίπεδο. Σωστό. Πέσε πάνω στο διετή ρε. Σκούτα τον μια, λίγο. Μια ερώτηση σου κάνω, περίμενα. Καλά λέει. Εγώ σα... Καλά λέει. Δεν διαφωνώ. Καλά περίμενα. Λέει ο Αριανός. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Ωραία τα λέει ο Αριανός. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Μπορώ. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Θέλω να μ' ακούσεις. Γιατί πρέπει να πέσουν οι παίκτες πάνω στο διαιτητή και αυτός που είναι στο βαν να μην δει τη φάση. Ποιο βαν μου πήγε για καθούρημα. Το παραβάν και το βαν. Τουαλέτα πήγε. Κόκκινε, όταν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να έχεις μέσα τρεις τύπους. Και στα βαν μέσα θα έχεις κόσμο. Τελείωσε, ο διαιτητής επηρεάζεται. Θα επηρεαστεί βέβαια. Με τον Όφη πες, δεν παίζει με τον Πάκο, με τον Ολυμπιακό να έχει την εξουσία ο άλλος. Με τον Όφη πες. Δύο-τρεις προσωπικότητες που μπορούν να επηρεάσουν τον διαιτητή. Αυτό ακριβώς, φύγε, ωραίος. Έχεις και λίγο στραβή γραμμή. Πολύ ωραία τα είπε. Στον Πάκο έχεις βοηθό, Κολτσίδα. Άντε ο προπονητής είναι ας πούμε. Coach και τα λοιπά δεν πάει να πέσει. Δηλαδή, τι απάει να πέσει ο Παντελίδης, σωστό. Δεν συμπεριφέρεται έτσι, φίλε. Γενικά είναι. Καλά κάνει, να βάλει τους άλλους. Και ο Πετρόπουλος ο Λάκης δεν ήταν με τη γραβάτα και τη φουλάρη, έστειλε τους Παλαιστές. Τον πάγει του τον ίδιο ποτέ να μαλώνει. Τι... Όχι, έστειλε τους Παλαιστές κι αυτός. Μη στεναχωριέσαι. Αλήθεια. Άντε, μπράβο. Οι Παλαιστές είχε τον Καγκάτσα τον Σόνι. 80-20 ο Μπάκεβης να κάνει καριέρα. Τώρα έχει το Αλσχάιμερ, δεν τον κολλάμε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, μ' ακούτε. Μάλιστα, κύριε. Θα πω κάτι λίγο για τα τηλεοπτικά. Ναι, να πείτε ό,τι θέλετε. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός κόστησε στην ΕΡΤ 6 εκατομμύρια. 6. Και ξέρεις πόσα πήρε η ΕΡΤ από διαφημίσεις. 4,5 πήρε πέρυσι από την ΕΡΤ. Ναι, είναι καλά, λέει ο Γρηγόρης. Τέλος πάντων. Καλά, λέει ο Γρηγόρης. 4,5. Για να είμαστε ακριβείς στα νούμερα που δείχνει. Καλά, λέει, καλά, λέει ο Γρηγόρης. Τον αρμόδιο υπουργό εχθές έλεγε 6 εκατομμύρια. 4,5. Ο υπουργός. Μαζί με τις μεταδόσεις που κάναν τα έξοδα. Πρόσεξε τη σιλού, με την παραγωγή μαζί έχει η παραγωγή, ψέμα. Η παραγωγή. Το είπε χθες, άμα θες τη δηλώσεις. Ψέμα είναι την παραγωγή. Εντάξει, εσύ λες αλήθεια, υπουργός που βγαίνει στη τηλεόραση. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Ποιος κάνει την παραγωγή τώρα. Παρακάτω ρε παιδάκι, μάζω το προσπερνάω. Τις παραγωγές των αγώνων ποιος κάνει, ξέρεις. Το προσπερνάω σου λέω. Δεν με απαντάς, γνωρίζεις ποιος κάνει τις παραγωγές των αγώνων. Εγώ σου λέω τι είπε. Ρωτάω αν γνωρίζεις. Σου λέω εγώ τι είπε. Τώρα σου λέω εγώ ότι εσύ λες. Φίλε, η πολιτική είναι για να λένε. Να πάμε παρακάτω για την οικονομία της κουβέντας λίγο. Την παραγωγή την κάνει η Νόβα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάνω είπε 6, τι λες 4,5. Πάμε παρακάτω. Ξέρεις πόσα πήρε. 300.000 από τις διαφημίσεις. Αυτά περί όπεν, έτσι. Η αγορά δεν μπορεί να δώσει λεφτά. Ήτανε μονόδρομο. Ούτε μία σχέση, φίλε, περιμένα. Είναι εσφαλμένη η προσέγγιση. Είναι άλλο. Η αγορά με τις διαφημίσεις σε ελεύθερο κανάλι, παιδιά, δεν έχει έξοδα. Κανένας δεν θα δώσει φίλε, λεφτά. Φίλε, θα δεχτώ να μου πεις ότι η αγορά είναι νεκρή και δεν δίνουν λεφτά. Αυτό σου λέω. Αλλά μη συγκρίνεις την ΕΡΤ, δηλαδή η Νόβα είναι κορόιδο που πέταξε παραπάνω λεφτά στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό.
Ρε φίλε, δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό. Έχουν επιτελεία τα οποία κάνουν, βλέπουν πρωτοκόμενα έσοδα. Εγώ κοιτώ τα γεγονότα που είπε χθες. Ναι. Και να πω και κάτι και για τον προπονητή του ΠΑΟΚ που βγήκε μετά τον αγώνα τον Ευρωπαϊκό και είπε για το ρόστερ. Πρέπει να ξέρει ότι το ΠΑΟΚ και πέρυσι με ρόστερ Πρίγκοβιτς, βασικό σεντερφόρ, ακόμη Πάγκο, Βιερίνη αριστερό μπακ, Μαουρίτσιο, Κάνιας, Σάκοφ και όλους μέσα, δεν έκανε τελική σε τρεις αγώνες, δύο με την Πίτη και ένα με την Πάτη, μπορείς αυτό εδώ μέσα. Μην νομίζεις δηλαδή ότι και πέρυσι και δεν μετράνε εκείνα τα παιχνίδια. Δεν μετράνε εκείνα τα παιχνίδια. Γιατί δεν μετράνε. Δεν μετράνε. Έπαιζε με όλους τους είχε μέσα. Έξυπνο παιδί είσαι, δεν μετράνε εκείνα τα παιχνίδια. Όλους μα γιατί. Γιατί το βάρος το έριξε στο πρωτάθλημα πάω. Και τους έβαλε όλους μέσα τους βασικούς και έριξε το βάρος. Τουρισμό έκανε. Από τους είπε πείτε όλοι βασικοί. Για μένα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχουν λογική ρε φίλε αυτά που λες τώρα. Δεν έχουν λογική. Εσύ είδες τον ΠΑΟΚ να είδες τους παίκτες να βάζουν τα πόδια στη φωτιά στην Ευρώπη. Για έχει λογική αυτό που λες. Εσύ είδες ότι δεν προσπάθησαν. Εγώ είδα ότι ήταν πιο χαλαρή από αυτό. Στο πρωτάθλημα τα δίναν όλα και στο κύπελλο. Εγώ είδα ότι δεν μπόρεσαν σε εκείνα τα τρία τα μάτσα. Όχι ότι δεν θέλανε. Θες και τις δηλώσεις. Δεν είπα δεν θέλανε. Δεν είπα δεν θέλανε. Δεν είχαν τον ίδιο ζήλο. Το να επιλέξεις κάτι δεν είναι κακό. Εγώ δηλαδή, ξέρω ότι δεν το επιλέξαν. Πού θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, δε φίλε. Ρε φίλε, εγώ είδα ότι δεν μπόρεσαν, όχι ότι δεν θέλανε. Εντάξει. Τώρα εσύ άμα είδες ότι δεν θέλανε, ξέρω εγώ. Δεν είπα δεν θέλανε πάλι τα ίδια, λέμε. Εγώ είδα ότι δεν μπορούσανε. Οκ. Παίζανε όλοι βασικοί. Δεν είχε ούτε και πέρυσι υλικό διάταση. Οκ. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Να είσαι καλά. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Πάλι σαν τα δικά τραγούδια έβαλες. Του πάρε για το βαρό. Δώσε. Πάντα πάλι. Δώσε ρε. Το μήνυμα ποιο είναι τώρα. Αυτό που μου είπες τώρα εκτός αέρα. Σταμάτα ρε. Αύριο. Αύριο. Κράτα δυνάμεις για αύριο. Εγώ πάντως αν ήμουν νεοδημοκράτης παοξής θα ήμουν στεναχωρεμένος. Να μην μπορώ να βρίσω τη Νέα Δημοκρατία. Και να είμαι και παοξής. Ρε Τσίπρα θα λέτε και θα κλαίτε βρε. Τσίπρα θα λέτε και να θα κλαίτε. Να κουράτε γιατί περιμένουν και αρκετοί. Άντε καλά. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ορίστε. Ναι καλησπέρα. Καλώς τώρα. Καλησπέρα. Εντάξει, κατακλείδι του Ολυμπιακού ήταν πέναλτι. Του Άρη το Ντεγκινή ήταν πέναλτι. Παρόλο που δεν το λέτε. Εγώ είμαι Βαουξής. Αλλά παρόλα αυτά λέω και... Ένα πέναλτι κάνατε κι εσείς εκεί στη θύρα 7 σε μια σέντρα. Εκεί μούχτι έγινε. Το είδες. Ναι, ένα τράβηγμα εκεί. Ναι, τι έγινε. Ναι. Εκεί ναι, τι έγινε εκεί. Τι δεν μιλάει εκεί ο Μπούζος. Τι ήτανε. Επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάμε ποσοστά, ναι. Ένα 30% ήταν πέναλτι εκείνο. Άμα παίζαμε ένα πέναλτι εκεί ο ΠΑΟΚ δεν έκανε εκεί. Στην Ολυμπιακό θα ήταν πέναλτι. Και κάτι το Βιερίνια δεν τον είδα εκεί. Πορτοκαλάδα έπινε εκεί ο Βιερίνια. Καλά, ας το Βιερίνια τώρα. Α, δεν τον άκουσα εκεί να μιλάει. Είναι κάθετος αυτά. Εντάξει, Σπυρόπουλος τι έγινε. Φοβήθηκε να το πει. Χάσε το μεροκάματο. Ο άλλο. Έλα ρε, μη λες, ο άλλος έλεγε... Λέγε ρε, φοβήθηκε το μεροκάματο, τι έγινε, έτω. Λέει, ο Βάρο διαιτητής, δε, παίζεται. Ούτε εκείνο... επανάληψη, ούτε τίποτα να δείξει το ΠΑΟΚ TV. Δεν θα σχολιάσω τα του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι, αλλά δεν θα σχολιάσω το δεν σχολιάζεται, εντάξει. Δεν χρειάζεται, τι να σχολιάσεις τώρα, την κατάδια. Εγώ θα αφιερώσω ένα τραγούδι, ακούτε. Ξεκινάει. Τι ρε φίλε, κηδεία θα πάμε. Τώρα πιο φωνό στο τέρμα. Ψάχνω τον καλύτερο σταθμό. Βγαίνει η ώρα αυτό σε ένα κανάλι. Κι όλη η παρέα είναι εδώ. Και τον κόκκινο να ακούμε τώρα με το πνευμόνι το μισό. Τώρα αυτό πουλό να κράζει, μα δεν είναι αρκετό. Πάρε με μαζί σου στο καλύτερο σταθμό. Δεν είναι απέντε κόμμα. Πέντε φέρε
υπάρχει άλλος κανένας στην Ελλάδα για εμάς. Φιλάκια. Φιλάκια. Εντάξει. Όταν εμπνέεις κάποιον να κάνει κάτι καλλιτεχνικό, είναι πες ευχαριστώ. Η επιτροπή τι λέει για το περνάμε στην επόμενη φάση. Κάτι γίνεται. Καλώς ήταν. Καλώς ήταν. Εκεί στο ρεφρέν λίγο. Εντάξει, ρε φίλε. Παοξίδικα το είδε λίγο. Και μουσικά θα μιλήσει τώρα. Για πες τι έκανε στο ρεφρέν. Έχασε λίγο. Κουπλέ στο πρώτο ή στο δεύτερο. Στο δεύτερο κουπλέ να πούμε. Κουπλέ. Ορίστε. Έλα, ρε φίλε. Να μα δω επιτροπή σε τέτοιο ταλέντο. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, ναι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πήρα πρώτη φορά στο τηλέφωνο Λεβέντες μου για να διευκρινίσω κανένα δύο πράγματα, γιατί κάποιοι ακροατές παίρνουν και απροσανατολίζουν τον κόσμο. Ο κύριος Σαββίδης που λέει έχει το δικαίωμα να αγοράσει τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ παρόλο ότι είναι και ιδιοκτήτης του Open. Δεν απαγορεύεται αυτό για το Financial Fair Play. Επιτρέπει μια εταιρεία του ίδιου του Προέδρου ή του ιδιοκτήτη να αγοράσει τα δικαιώματα, αρκεί να κρίνουν ότι είναι μέσα στο τέτοιο που ισχύει στην αγορά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει τώρα και να πει εγώ Σαββίδης θέλει να χωρίσει τον ΠΑΟΚ, δίνω 50 εκατομμύρια για τα τηλεοπτικά. Παίρνει ο Ολυμπιακός 7,5, είμαι πρωταθλητής, είμαι τέτοιο, δίνω 9,5. Έχει το δικαίωμα να πει το κάνω τζάμπα. Ναι, και τζάμπα, ναι, κανένα δεν έχει δικαίωμα. Και τζάμπα και τέτοιο. Δεν έχει δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα και έτσι από οποιοδήποτε τιμή να το αγοράσει, αλλά μπορεί και να τα αγοράσει επειδή κάποιος ακροατής είπε ότι δεν έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει και να βάλει λεφτά στον ΠΑΟΚ, εφόσον δώσει ένα ποσό. Ο φίλος επικαλέστηκε ότι πιθανόν να βγει εκτεθειμένος από το Financial Fair Play. Ναι, δεν βγαίνει. Αν είναι κάτω από την ίδια στέγη και ναι, υπάρχει κάποιο τέτοιο λογιστικό. Δεν υπάρχει, δεν, 100%. Το έχω ακούσει από νομικούς. 100% μπορεί φίλε, να αγοράσει. Κανείς δεν είναι στο λογιστήριο της Δημέρα ή της ΠΑΕΠΑΟ και του Open για να ξέρει. 100% το διάβασα, το έχω διαβάσει πολλές φορές. Μπορεί να αγοράσει τα δικαιώματα εφόσον είναι στην αντίστοιχη τιμή που ισχύει στην αγορά. Δηλαδή να πει σαν Δημέρα, ναι, έχω. Να μην φαίνονται υπερτιμολογήσεις, δηλαδή μαύρα. Ακριβώς, και να μην πει ότι βάζω 20-30 εκατομμύρια, το πού για κάθε ρε φίλε, 7 εκατομμύρια τα πουλάει ο Ολυμπιακός, άντε 8 να τα πουλήσει, 9 εσύ. Αυτό είναι 100% παιδιά. Οκ, okay, να είσαι καλά. Ναι, και για το ένα άλλο ακόμα θέμα, για τον άλλο τον κύριο τώρα που έλεγε για το ταξίδι, επειδή εγώ στη ταξίδευα συνέχεια στην Ιταλία και βάζει και λίγο σάλτσα πιστεύω. Όχι φίλε, αυτούς μέχρι και από την Αλάσκα που είχε. Ναι, συμφωνώ. Αλλά από γι' αυτό λέω λίγο, από Μπάρι άμα βγεις, δεν πηγαίνεις από την Νάπολη, κάνεις ένα κυκλάκι και το Σαλέρνο αυτά βρίσκονται παρακάτω από την Νάπολη και πρέπει να γυρίσεις. Η διαδρομή να φύγεις Πεσκάρα, Αγκώνα, από εκεί θα κόψεις Μπολόνια και από εκεί Τζένοβα. Θα φύγεις Βόρεια Ιταλία, εννοείται. Ναι, ναι, και θα φύγεις Τζένοβα, αλλά φεύγεις από τον παραλιακό, απέναντι δηλαδή από την Ελλάδα και από την Αλβανία. Μπορεί να έχει άλλη διαδρομή. Έχει, αλλά αυτή είναι η διαδρομή. Τώρα, άμα φύγεις από τον Μπάρι για να πας στην Νάπολη, θα κάνεις πολύ περισσότερα χιλιόμετρα και το δε Σαλέρνο και αυτά πρέπει να πας παρακάτω. Αυτό να περάσεις. Αυτό είναι, πας από νότια, το άλλο είναι από βόρεια. Τώρα το λόγο και γιατί δεν το ξέρω, τέλος πάντων. Ναι, ναι, όχι, είναι πολύ πιο κοντινή άλλη διαδρομή και άμα πας από Μπάρι κόψεις Νάπολη που είπε, το Σαλέρνο βρίσκεται παρακάτω. Φτάνει μπάλα, είχαμε, το κάναμε να είσαι ο Ζωγράφη το κανάλι. Έγινε ρε φίλε, να είστε καλά, καλές εκπομπές, σας ακούμε κάθε μέρα. Να είσαι καλά κι εσύ. Γεια σας. Τι τραγωδία είστε ρε φίλε, άντε κλείστο ρε, ας πάει στο X-Factor να πούμε. Να πούμε. Σου υπόσχομαι να κάνω τη σεβή τον ύμνο του Champions League με τη φωνή του Καζατζίδη. Με αδικέψαν, με χτυπάνε, ο αδερφός με αδίκησε το Champion. Ναι. Έλα καλησπέρα. Έλα. Ναι. Τι κάνουμε. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Καταρχάς άνθρωπος που έχει 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα πιστεύεις ότι τον νοιάζουν λίγα παραπάνω. Τις προάλλες είπε 3.500 χιλιόμετρα. Όχι, εγώ έχω άλλη απορία. Το είπε λες και είναι ένα τσιγάρο δρόμο. Εγώ έχω άλλη απορία. Πώς μπορεί ένας κινητήρας που δεν είναι ντίζελ να ζήσει 1,5 εκατομμύριο χωρίς ρεκτιφιέ. Κώστα, εγώ έχω. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή είναι παράλογο για μένα. Ναι, είναι παράλογο γιατί εγώ έχω ένα Φάμπια, έχω βάλει δεύτερη μηχανή απάνω και είναι στα 270.000 χιλιόμετρα με αέριο και βογκάει. Κάτσε. Εγώ έχω δει Φάμπια φίλε με 500.000 χιλιόμετρα. Κοίταξε. Το να φας τώρα, κοίταξε. Το να φας σε μια μηχανή σε 200.000 χιλιόμετρα, κάτι δεν έχεις και κάνει. Και πώς τη δουλεύεις, δηλαδή αν τη δίγες στα κόκκινα. Δηλαδή λέμε τώρα. Πρόσεχε τώρα. Υποτίθεται ότι πρέπει να. Αν δεν έχεις αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων,
ότι πρέπει να αλλάζεις στη βενζίνη στις 3.000 τροφές, στο πετρέλαιο στις 2.000 τροφές. Αλλαγή ταχυτήτων. Αν εσύ το πλακώνω σου 4-5.000, με συγχωρείς, μόνο σου την καίει τη μηχανή. Δεν καίγεται αυτή. Δεν πιστεύω ότι τη ζορίζω, απλά τέλος πάντων. Για άλλο πήρα. Έλα μωρέ Φάμπια, δεν καεί η μηχανή τώρα, Φάμπια. Εντάξει. Καταρχάς, άκουσα τις προάλλες την εκπομπή που είχες, να άκουσα εγώ το Σάββατο, είχες μια εκπομπή την Παρασκευή. Συγχύστηκα τόσο πολύ με αυτά που έλεγες που ήθελα να πάρω τηλέφωνο. Για μένα λες. Όχι τον Κώστα. Εμένα θα συγχυστεί, εσένα γιατί να συγχυστεί. Ναι, με εσένα συγχύστηκα λοιπόν. Καταρχάς, επειδή έλεγες για τους παοξίδες τώρα και τα λοιπά. Ό,τι τι έλεγα. Να πω, ψέματα. Λοιπόν, επειδή, ναι. Όχι, θα σου πω εγώ να μου πεις εσύ. Ναι, ναι. Καταρχάς, εγώ δεν τρέφω με τη δουλειά μου, αρτοποιώ ζαχαροπλάσεις και βγάζω γύρω στα 25 ευρώ την ημέρα. Ζάχαρη. Περίμενε. Εργαζόμενος. Τι θες να κάνει, εργάτης είναι. Και Σαββατοκύριακα, κανονικά, αυτά που παίρνουν δύο εβδομάδες οι δημόσιοι υπάλληλοι, εγώ τα ξεχνάω. Εγώ Χριστούγεννα, Πάσχα δουλεύω καθημερινά. Δεν σταματάω ποτέ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλεγες ότι κανένας παοξής δεν έχει Νόβα. Εγώ Νόβα έχω στο σπίτι μου. Ένα. Όταν εσύ πάνω δεν καπνίζεις. Ναι, δεν καπνίζω, όχι. Γι' αυτό έχεις. Κάτσε να μάζουμε. Λοιπόν, έχω Νόβα στο σπίτι μου και όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, εδώ, έχω διαρκείας. Πηγαίνω στην Τούμπα. Ενώ έχω Νόβα στο σπίτι. Την Νόβα την πήρες για τον ΠΑΟΚ, φίλε. Την Νόβα την πήρα γενικότερα. Τι, καλή τσόντα έχει. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να με βλέπουν τις ώρες που είναι. Στάσου ρε φίλε. Πήρε Νόβα για να. Το... Δικαίωμά του ρε. Τι να δεις από την Νόβα εκεί. Γιατί πήρα Νόβα. Πήρα Νόβα. Ναι. Γιατί υπάρχουν μέρες που δεν γουστάρω να βγω από το σπίτι μου. Και τι βλέπεις. Μπορεί να είναι ταινίες. Ο Πάκης εκείνες τις μέρες. Τι βλέπεις. Μπορεί να κάτσω μέσα να δω μια ταινία. Έχει ταινίες η Νόβα. Ναι. Έχει. Εμείς οι βλάκοι όπως βλάκοι. Έχει μια ταινιοθήκη και διαλέγεις ό,τι γουστάρεις. Να κάνω καμιά. Για το πορνό την πήρες. Με κόβεις τη φορά γιατί βλέπεις ότι πάω να πω κάτι που δεν συμφέρει. Άσε με να καζώσω να τελειώνω. Εντάξει, γκάζωσε. Λοιπόν. Τι φρένο είσαι, αδερφάκι μου, σήμερα. Λοιπόν, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ εκτός, αντί να κάτσω στο σπίτι μου, θα πάω έξω. Και θα πάρω την πύρα μου, θα πάρω τα σουβλάκια μου και θα το κάνει και η υπόλοιπη παρέα μου. Και σε πληροφορώ, επειδή στην οικογένεια υπάρχει και ταβέρνα και καφενείο, δε, μέχρι και οι μπουγάτσες, όταν πηγαίνω εγώ στον δρόμο για να πάω να δω την μπάλα. Μέχρι και η μπουγάτσα να μου πισταριά έξω. Ερώτηση. Μπαίνεις με τους γονείς σου? Μόνο με τη μητέρα μου, αλλά να πεις ότι συμβάλλει οικονομικά δεν γίνεται λόγω προβλημάτων. Μάλιστα. Αλλά θα κάνω το κουμάντο μου. Ναι. Θα βγω έξω, ναι. Θα δω, ναι, την μπάλα μου. Ρε φίλε, είπες, ναι, κάτι μαγικό. Το χρόνο δουλεύω κανονικά. Δεν καπνίζεις. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι βγαίνει ο παοξής έξω με ένα καφέ. Φίλε, δεν καπνίζεις. Α, κάτσε ρε, αυτός θύμωσε τώρα. Καλά έκανε. Γιατί λέει, κάτσε αυτό. Φίλε, 4 ευρώ την. Άκου λίγο. 4 ευρώ την ημέρα που γλιτώνεις είναι 120 το μήνα. Και Νόβα μπορεί να έχεις και τα υπόλοιπα να κάνεις. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτή τη βλακεία που κάναμε εγώ την έκανα μια ζωή και κάνουν οι περισσότεροι. Εντάξει. Έγινε δεκτό, φίλε. Αποσύρω την κατηγορία. Κλείσε. Εντάξει, τέλος. Δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι σε ένα καζάνι. Παίρνα μέχρι το καφενείο και την μπουγάτσα. Εντάξει, κλείσε. Δεν μου λες κόκκινε. Δεν καπνίζεις. Όχι. Ατμίζεις. Ούτε. Ο πρώτος θάνατος ατμιστή λέει στην Αμερική. Δεν ατμίζω, ρε μίλε. Βλακίες λες συνέχεια αυτό. Δεν ατμίζω. Τι κάνεις. Γιατί να κάνω διαφήμιση. Ατμίζεις για καπνίζεις. Δεν ατμίζω. Δεν ατμίζεις. Όχι. Προχθές εδώ που μας φλόμασες, τι ήταν εκείνο. Σε φλόμασα ποτέ. Τι ήταν. Τον Άι Θαράπη πήρες αυτό, όπως το λένε, θυμιατό. Πάμε παρακάτω, έλα, ναι. Μάλιστα. Χαίρετε. Οχ. Κουκουρούκου. Μάλιστα. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Οχ. Καλή χρονιά ποδοσφαιρική να έχουμε. Οχ, οχ, οχ. Λιγότερη βία στα γήπεδα. Δεν μας συμφέρει αυτό. Δεν τον βλέπω καλά. Το λέει καλά λόγια για τον Δόνη και ο Δόνη σέρνεται. Γιατί, ρε, τι έχει ο Δόνη, μια χαρά είναι ο Δόνη. Γιατί Παναθηναϊκός ήταν αυτός που είδαμε. Όχι, όχι, Ολυμπιακός είμαι. Λοιπόν, Παλακρά. Μάλιστα. Πήρα να σου πω για τις μέρες. Μια Κυριακή μένει πόνο στον άντρα μου να κάτσει να ξεκουραστεί σαν άνθρωπος. Δουλεύει από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο καλά. Δεν πέθανε κανένας από τη δουλειά. Μια Κυριακή μένει να κάτσει στο σπίτι του σαν άνθρωπος να τον δω και εγώ λίγο να ξεκουραστεί. Σιγά ρε. Και δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ε. Από τη δουλειά δεν πέθανε κανένας. Από τη δουλειά δεν πέθανε κανένας. Κανένας δεν πέθανε. Γι' αυτό και τα οικονομάνε, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Θες κανένα φράγκο να σε δανείσουμε. Δεν έχω ανάγκη. Α, εντάξει, άμα δεν έχεις ανάγκη. Δεν χαρίζεται, μόνο δανείζεται. Όχι, μόνο στο Φαλάκρα δανείζουμε. Σε σένα θα χαρίσω. Χάρη, είσαι μεγάλη καρδιά. Έμα. Γιατί ξέρεις ότι άμα τον δάνειζες δεν θα τα έπαιρνες πίσω ποτέ.
Το ξέρω. Γι' αυτό δεν τα χαρίζει. Γι' αυτό δεν τα χαρίζει. Χαρισμά του. Τι, χαλάνι του. Το ξέρω εγώ τι. Ο Ολυμπιακός τι λέει. Ο Ολυμπιακός του βγήκε η μαγιάλα που με μέχρι. Ο Ολυμπιακός το έστειλε το μήνυμα. Θα πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δεν φαίνεται. Κουκουρούκου. Μπαμ κάνει. Δεν φαίνεται. Δεν το είδε στο μόνιτορ. Δεν είδε στο μόνιτορ ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μου λες. Έλα. Εσύ δουλεύεις δηλαδή 6 μέρες και μία κάθεσαι. Εγώ. Ναι. Εγώ όχι, εγώ δεν δουλεύω. Τι. Α, γι' αυτό μιλάς. Κάθεσαι. Ο άντρας μου δουλεύει. Το κορόιδο δουλεύει. Εντάξει. Σε παρακαλώ, όχι κορόιδο. Τι όχι κορόιδο. Όχι. Επειδή δουλεύει δηλαδή για την οικογένειά του είναι κορόιδο. Όχι, τι, επειδή δεν δουλεύεις εσύ είναι κορόιδο. Όχι. Εγώ δεν δουλεύω, εγώ σταμάτησα. Πόσα χρόνια έχει. Έχει καμιά 25αριά. Ζάχαρη περνάς. Ω, μια χαρά. Ζάχαρη, έχεις να... Θα τον θάψεις. Το τυγαράκι μου και τίποτα άλλο. Ζάχαρη, έχεις να του φιλήσεις το κούταλο. Βέβαια. Παγωμένο, παγωμένο. Βέβαια. Α, δεν πάει. Φύγε. Ναι. Αυτό είναι. Θα κλαίει πάνω από τον τάβο, θα πάρει τη σύνταξη μετά από 5 μήνες. Έχεις χάσει τα γέλια όλος, ναι. Ποιος, γιατί, ναι. Θα με πλήξε. Θα το βλακέψα για να γω. Νεκτάριέ μου. Λοιπόν, καταρχήν αν ήμουν Λιμιός, όσο καιρό ακούω για τον Λιμιό και τον κράζει, ο Λιμιός κάθε μέρα γίνεται πάλι καλά και καλύτερο. Βέβαια, αυτό δεν χαλάει. Δεν χαλάει, βέβαια. Άστελα, α, περίμενε, ο Κουλούρης ξανασκόραρε με την Πορτό. Όχι, έχασε η ομάδα του. Κέρδισε η Πορτό, ρε, 0-2 πρέπει να κέρδισε. Στον Κωστή, ένα ωραίο, δύο ωραία εισιτήρια να πάει με την κόρη του στην Ελβετία για σκι το χειμώνα. Τι να πάω, για σκι. Με την προϋπόθεση να συνεχίζει να τον κράζει. Λοιπόν, σ' άρεσε ο Λιμιός, πολύ καλό παλικαράκι είναι εσύ. Καλό παλικαράκι μπορεί να είναι. Καλός αθλητής μπορεί να είναι. Απίστευτος και κάθε φορά που ακούω στο ραδιόφωνο ο MVP της ομάδας είναι συνέχεια. Λοιπόν, τι θέλω να πω, θέλω να καταγγείλω τον Ολυμπιακό, την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Γιατί ρε, τι έκανε. Και το Μαρινάκι για την αποτυχία το να καταφέρουν να έχουν έδρα το στάδιο Καραϊσκάκη στο ΒΑΡ. Είναι μεγάλη αποτυχία και με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία κτλ. Δεύτερον, είστε αχάριστοι όλοι εσείς πάνω στη Μακεδονία, είστε γιατί? Πολύ αχάριστοι, γιατί σας περνάει το μήνυμα Ολυμπιακός, σας ανοίγει τα μάτια, σας δείχνει πώς... Να βγάλετε μεροκάματο. Πώς, ναι, μπράβο. Σας δείχνει το δρόμο, σας, τι θα κάνετε στην τι πρέπει να κάνετε για μια φάση σαν αυτή που έγινε, που τράβηξε τη φανέλα. Τι θα κάνετε και εσείς κάθεστε και βρίζετε. Αυτός ο Ζαΐρης, κλίμα και άδικο. Τι έκανε ο Ζαΐρης. Λίγα λόγια του Ζαΐρης. Τι είπε ο άνθρωπος. Τι. Κάτσε, είπε για το βάρος Ζαΐρης. Βρε μάθετε. Το πέναλτι που έγινε στη θύρα 7 το έπριξε ο Ζαΐρης. Δεν το γράφει που θα κάνει εδώ. Κάτι έγινε εκεί, δεν το λέμε. Τι έγινε. Λέτε τα σουβλάκια πώς θέλετε να λέμε, τζατζίκι ή απ' όλα. Ναι. Δεν είναι στη φωτογραφία. Έτσι πρέπει. Ένα βάζω μέλι πήγε ο Φαλάκρα στο βάζο. Λοιπόν, τι να πει ο Ζαΐρης. Με το Λουσέρο έπαιζε ο άλλος, δυο κίτρινες κάρτες, μια που χάρισε στον Εσίτη και μια στον άλλο το χαφ του Πάου. Τι είναι αυτή, του τους βρήκατε αυτούς. Και το ΒΑΝ είναι τώρα μέχρι την τρίτη αγωνιστική κάπου διάβασα. Μετά θα εγκατασταθεί μονίμως στο ΟΑΚΑ, έτσι δεν είναι. Στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι. Και από εκεί έχει ωραία και παπάδικα εκεί πάνω. Έτσι. Από εκεί. Από εκεί θα στέλνονται όλες οι εικόνες. Άστο φίλε, γιατί δυστυχώς υπάρχει κόσμος Νεκτάρι, ειλικρινά σου λέω. Ατύχημα στη γραμμή, κόπηκε η σύνδεση. Δεν είναι καλό το ίντερνετ. Κανονίστε να βρείτε καλά σουβλατζίδικο καλό εδώ στην Αθήνα κοντά στο ΆΚΑ, να στέλνετε καλά σουβλάκι γιατί... Λοιπόν, έλα γεια. Δεν την είδες στη φωτογραφία. Ένα βάζουμε με μήλο Φαλάκρας πήγε ρε, τι σουβλάκια. Λοιπόν, έλα γεια σας. Δεν μου λες, αυτός ο Καρντόζο, ναι. Δεν έχει κι αυτός μούρι υποψήφιου για απόλυση. Πώς έλεγες εκείνο το σέρβο, δηλαδή κάνει πάνω. Είναι μερικοί άνθρωποι που κάποιες δουλειές δεν πάνε. Όχι, τον βλέπεις από τη φάτσα του. Λες, αυτός θα απολυθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει μάθει. Πώς τον έλεγες εκείνο το σέρβο που είχε φάτσα για. Και καλός προπονητής που ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο Βούκοτιτς. Ο Βούκοτιτς. Ναι. Αυτός δεν έχει φάτσα για. Ενώ δεν έχει κάτι κακό πάνω του. Όχι, έχει κακό. Έχει μια θλίψη στα μάτια του. Αυτό μπορεί να είναι και με τη ζωή του κάτι. Όχι, αυτό με κοίταξε να δεις. Δεν μπορεί να έχει με τη ζωή του, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, άμα η ζωή είναι μαύρη, πρέπει στη δουλειά εμένα.
Δηλαδή, άμα σένα η ζωή σου ή η δικιά μου η ζωή είναι μαύρη. Φίλε, πρέπει πάει... να έρθω εγώ να την κάνω και τίποτα. Τη δικιά σου μαύρη τη ζωή. Δεν του πάει τίποτα. Εδώ χάρη και όχι, φίλε, η κτηνία του. Όχι, χάρη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρνητική ενέργεια. Ο πρόεδρος της ομάδας που δούλευε προηγουμένως, Μπέτης που στο διάλογο δούλευε, λέει ότι έλεγε ανέλεια επί ανάλυση στους παίκτες και οι παίκτες δεν καταλαβαίναν τίποτα. Δεν έχει μεταδοτικότητα, πρώτον, ένα είναι αυτό. Μπορεί να ξέρει την καλύτερη μπάλα στον κόσμο. Δεν έχει μεταδοτικότητα. Δεν ξέρω ποιος και δεύτερον, και δεύτερον, και δεύτερον, η μάπα του είναι θλιμμένη. Εγώ λοιπόν, που είμαι άνθρωπος που όταν δέχομαι μια θλιμμένη μάπα, το βιώνω, δεν το γουστάρω τέτοιο τύπο. Μου χαλάει να μου τη μέρα. Όχι. Okay. Το κατάλαβε. Δεκτό. Παρακαλώ. Πάμε, ναι. Ποιο Μελισσανίδης μου αρευτεί. Έλα, Σάββατο. Μελισσανίδια και δεν τώρα. Έγινε πέραλτι, έτσι λέει η φαλακρή κάποια. Ναι, ναι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, λοιπόν, καλή ο Κουλούρης καταρχήν Γρηγόρη δεν παίζει στην Μπορδό, παίζει στην Τουλούζ. Ναι, πρώτον, εντάξει, λάθος κάναμε, σιγά μην πάρει. Ναι, έκανες λάθος. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική μας στείλανε το Μαλούχο. Πάρα πολύ ωραία, αυτόν τον άσχετο. Τη δεύτερη μας στείλουν τον Γιονάκη και μετά τον Βουτσά. Δεν φταίει ο διαιτής. Λοιπόν, ο διαιτής έχει άμεση ευθύνη, Γρηγόρη. Όχι, από το ΒΑΝ έπρεπε να τον πούνε, έλα εδώ. Εκεί θα καταλήξω τώρα. Εκείνος που φταίει είναι αυτός που ήταν ο Παοκτσής στο ΒΑΡ, ο Τζίλος, αυτός. Ο Παοκτσής, πες το. Ναι, ο Παοκτσής, ο Τζίλος, μη τυχόν και τον βάλουν τέταρτη αγωνιστική. Ο Τζίλος. Λοιπόν, και μπράβο τους Ολυμπιακούς, Τζίλο, καλά σε κάνανε. Καλά σε κάνανε. Και να ξέρεις, Τζίλο. Δεν λέγονται αυτό. Τον δίρανε και λες καλά τον κάνανε. Κοντέψω να τον αφήσω στον ανάπηρο. Τι λες, Σταύρο. Τώρα γιατί το κάνεις τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Κοίταξε, ο κόκκινος θέλει τώρα, ξέρεις τι κάνει τώρα. Ε? Να καλύψει τον πισινό του. Όχι, μπράβο, Γρηγόρη, μπράβο. Δεν λέγονται αυτά, φίλε. Ναι. Δεν λέγονται αυτά, δεν λέγονται αυτά γιατί θα μας τιμωρήσουν εμάς. Γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με. Λες τέτοια πράγματα, ρε φίλε, να μας τιμωρήσουν. Σε κόβουμε και. Τι άλλο θα πει. Άρα συμφωνείς. Ναι, όχι ότι στεναχωρέθηκε για τον Τζίλο τώρα. Παρακαλώ. Μα παρακάτω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έλα, φίλε. Τον έκοψε ο Τζίλο. Καλά τον κάνανε, είπε. Μπράβο. Μπράβο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ο Χρήστος είμαι, ο Μηχανιώνα. Γεια σου, ρε Χριστό. Γεια σου, φίλε. Κωστή. Ναι. Σ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Όχι. Ούτε τα 30 λεπτά που είπες. Τι, 30 λεπτά. Ναι. Δηλαδή, αν πάω σε ένα εστιατόριο. Φτάσου λίγο, ρε κόκκινε. Άμα μου δώσουν 4 πιάτα και μ' αρέσει το ένα και τα 3 δεν μ' αρέσει, θα πω καλό το εστιατόριο, ρε. Εσύ μπάλα έπαιξες. Αύγουστο μήνα είναι δυνατόν να βγάλεις. Βράσε με καημένα, χειρότερα χάφ, ψοφίμια να πούμε. Ψοφίμια είναι. Τον Αύγουστο. Αν έβγαζε τώρα. Ψοφάλογα είναι τα χάφ σου. Αν έβγαζε πάρα 50 λεπτά τώρα το κουτάκι. Τα χάφ σου είναι ψοφάλογα. Κάνει λάθος, έχει λάθος σύστημα. Αυτό μπορείς να το πεις. Τα χαφ σου, τρία, άκουδο, έπαιξες με τρία χαφ από το 60. Βγήκε ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Ψοφάλογα και τα τρία. Ρε φίλε, είναι στον Αύγουστο, δεν μπορείς να βγάλεις. Ρε ποιον Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Τι με νοιάζει εμένα ο Αύγουστο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός άρεσε περισσότερο. Όχι, δεν μ' άρεσε. Αυτό λέμε, δεν υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή να παίξει. Ψοφάλογα είναι τα χαφ σου. Δεν υπάρχει ομάδα. Ψοφάλογα είναι τα χαφ σου. Εντάξει, θα τους δούμε κατά τα Χριστούγεννα. Τι να το δω τα Χριστούγεννα, ρε. Τα Χριστούγεννα θα έχω πεθάνει εγώ, μπορεί. Τα Χριστούγεννα το δω. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Υπάρχει, γιατί να διαμαρτυρηθεί ο Άρης, παιδιά. Με τον Όφη έπαιζε. Με τον Όφη έπαιζε. Γιατί δεν είναι πέναλτι, ρε Χριστού. Εσύ, είναι. Για μένα είναι. Τι πέναλτι είναι, μωρέ. Το να κουπάει λίγο εκεί πέρα, πέφτει από το βόδι, άλλο κάτω. Δεν μπορεί να βάλει δυναμόμετρο εκεί. Άντε, μπορεί και το ολόκληρο βόδι τώρα δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να βάλει δυναμόμετρο, ρε φίλε. Περπατάει και πέφτει κάτω. Δεν έχει δώσει δικαίωμα το ότι πέφτει. Άντε, μωρέ, τον Ιντέγε τώρα. Αν το δικαιολογήσουμε και δεν είναι πέναλτι τώρα. Άντε, τον Ιντέγε τώρα. Θα διαμαρτυρότανε. Άντε, τον Ιντέγε τώρα. Α πιάσω τον Ιντέγε. Χρήστο, κλείσε και θα πάρουμε μια τελευταία. Άντε, τον Ιντέγε τώρα. Έχει εκνευρίσει όλο τον κόσμο του Άρη. Ο Πλατυπόδης τώρα. Ο Ιντέγε. Πέναλτι ο Ιντέγε. Και δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Στο ΒΑΡ θυμηθήκανε. Πες, το βλέπω τον Ιντέγε να αρχίσει να βάζει γκολ και να μην σταματάει. Θα κάνει ο Ιντέγε. Θα βάλει γκολ. Θα βάλει 5 γκολ στο πρωτάθλημα. 6. Και... Εσύ, να συνεχίζει να τον κράζει. Τι θα κάνει ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε έβγαλε τον Άρη εκτός UEFA. Τραβάει και ένα χ με τον Όφη. Τι θα κάνει ο Ιντέγε. Τι θα κάνει, έχει χάσει λεφτά ο Καρυπίδης με τον Ιντέγε. Ο Ιντέγε. Θα βάλει κανένα γκολ με τη Λεβαδιά, πίσω ο Ιντέγε. Τι θα προλάβει. Ένα λεπτό. Σαχλαμάρα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι. Oh. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Τζίλος, για ποιο λόγο μπήκε στο ΒΑΡ αφού έχει προηγούμενα με την ομάδα η οποία έπαιζε. Ο Τζίλος, δεν ξέρουμε τον τρόπο που ορίζονται, φίλε. Ένα. Δεύτερον, ένας προηγούμενος ακροατής... Ο Τζίλος ήταν στον Άρη, δεν ήταν στον Ολυμπιακό. Ο Τζίλος δεν είναι αυτός που έφαγε ξύλο.
Βρε Χριστιανέ μου, στον Άρη ήταν ο Τζίλος. Α, στον Άρη ήταν. Συγγνώμη τώρα. Ναι. Λοιπόν, Κόκκινη, ένας προηγούμενος ακροατής προσπάθησε να σου εξηγήσει για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει σε κανάλι του στο οποίο θα δηλωθούν έσοδα. Γιατί εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Εσύ επιμένεις και λες χωρίς λεφτά μπορεί να το πάρει. Μα τι να το κάνει χωρίς λεφτά. Ο σκοπός είναι να φανούν έσοδα για να μην το πιάσει το financial fair play. Μπορούν να φανούν έσοδα με 100 τρόπους. Άντε πάλι με 100 τρόπους. Αυτούς 100 τρόπους δεν μπορείς να τους βρει η Paris Saint-Germain. Δεν μπορείς να τους βρει η Manchester City. Και να πιστεύεις και ο ΠΑΟΚ. Είσαι σίγουρος. Τι είμαι σίγουρος. Δεν έχει απαγόρευση με τα μεταγραφών η Paris Saint-Germain. Πώς πήρε τον Neymar η Paris. Φέτος δεν έχει απαγόρευση με τα μεταγραφών. Πώς πήρε τον Neymar η Paris. Φέτος, πέρσι τον πήρε τον Neymar. Φέτος έχει απαγόρευση με τα μεταγραφών. Δεν με απαντάς φίλε μου. Έκανε ένα πολύ ωραίο τρίκ. Εμφάνισε ο Neymar 220 εκατομμύρια ότι εξαγοράζει την ελευθερία του με λεφτά που του έδωσε η ίδια Πάρη. Ναι ή όχι. Έχει εσύ. Δεν με απαντάς φίλε. Άστε να απαντήσεις. Ήταν ένα λογιστικό τρίκ για να σπάσει το financial play. Επιμένεις δηλαδή ότι υπήρχε η περίπτωση. Δεν με απαντάς ρε φίλε. Ρωτάω, το έκανε ή όχι. Τέλος πάντων δεν παίζεσαι. Δεν παίζεσαι, καλά σε λέει. Πάει να απαντήσεις. Να παίζω με λογικούς. Δεν τον αφήνεις ρε φίλε. Σου απαντάω. Μα το. Μα δεν απαντούσε. Λέει για φέτος. Πέρσι το λέω, έγινε αυτό. Πάντα υπάρχει τρόπος. Τι δεν καταλαβαίνεις. Εσύ τι λες, δεν υπάρχει τρόπος. Άμα είσαι καλό λογιστή, αυτό λέω. Όταν τέτοιες εταιρείες δεν έχουν αυτές τις εταιρείες λογιστές, τα έχω εγώ και εσύ. Σε φόλμα σε βλέπω. Λοιπόν, πάμε. Μαρίνα Μπικουγεδή, αμέσως μετά Κανελάκης, Γιαλαμάς και Δήμου. Εμείς τα λέμε αύριο. Αύριο. Να είστε καλά. Να είναι.